Γεια σας φίλες και φίλοι. Η επικαιρότητα είναι κοχλάζουσα. Τρέχουν πολλά και θα έλεγα καυτά θέματα. Το χρέος, το μπαζάρι με τους δανειστές, με τις δυνάμεις κατοχής. Η αντιπαραθέση στο εσωτερικό μέτωπο της χώρας, στην πολιτική σκηνή. Και το θέμα του νεαρού Ρωμανού. Εδώ και μέρες στο Real FM κάθε πρωί λέω ότι πρέπει να τύχουν εκπαιδευτικών αδειών ο κύριος Κοστάρης, μέλος της 17 Νοέμβρη, ο οποίος έχει εκτίσει ποινή, αν θυμάμαι καλά, 10 ετών ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού και ο οποίος θέλει να τύχει εκπαιδευτικών αδειών, αλλά δυστυχώς το προηγούμενο του κυρίου Χριστόδουλου Ξηρού κάνει πολύ επιφυλακτικές και καχύποπτες τις αρχές ασφαλείας της χώρας. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κύριο Ρωμανό. Επειδή ακούω πολλά στα διάφορα κανάλια, όχι να δώσουμε στον άνθρωπο άδεια, όχι να μην του δώσουμε άδεια, εγώ θέλω να σας πω το εξής πράγμα. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει να διατηρηθεί ζωντανό αυτό το παιδί. Είναι 21 ετών. Μετά από μερικά χρόνια, πιθανότατα να είναι ένας άλλος άνθρωπος, όπως έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις, και ένα χρησιμότατο μέλος της ελληνικής κοινωνίας. Δεν επιτρέπεται, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ζωή από ανόργανες ουσίες. Δεν επιτρέπεται να διαπραγματευόμαστε όταν οι δείκτες πέφτουν, όπως λένε οι γιατροί του αίματος, όταν ο αιματοκρίτης του είναι πάρα πολύ χαμηλός, όταν κινδυνεύει να πεθάνει και να γίνει η ανατίναξη της ελληνικής πολιτικής σκηνής, όταν αυτό το παιδί βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος ήδη, σε μονάδα εντατικής θεραπείας, να κάθονται ακόμα και οι γιατροί να ερμηνεύουν διάφορες θεωρίες ή δεοντολογίες του ιατρικού επαγγέλματος ή την επιθυμία του ασθενούς του κάνοντος απεργία πείνας για το αν θα του βάλουν γλυκόζι στο αίμα ή θα τον συντηρήσουν στη ζωή. Για μένα προσωπικά, και μπορεί να κάνω λάθος, προηγείται η ζωή όλων των άλλων. Στην Αμερική θα τον είχαν βάλει έτσι και θα του περνάγανε 300 δόσεις γλυκόζης και άλλων συστατικών που χρειάζεται ένας άνθρωπος να επιζήσει. Το παν είναι να επιζήσει αυτό το παιδί. Και γιατί το λέω. Στον όρκο του Ιπποκράτη, αν θυμάμαι καλά, γιατί άκουγα τον πατέρα μου παλιά τον γιατρό, υπάρχει ένα απόσπασμα που λέει και ενεχθρικό εδάφιο βρισκόμενος όπως παράσχοντα υπηρεσίας μου εις των ασθενούντα εχθρών. Ακόμη και αν ταξικά αισθάνεται το κράτος ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ποινικός κρατούμενος ή εν δυνάμει τρομοκράτης έχοντας σχέση με τους πυρήνες της φωτιάς. Επειδή ακριβώς πρόκειται για μια ζωή και επειδή βρίσκεται ισχύρας ιατρών και εντός νοσοκομείου δεν μπορεί να συζητείτε στις κάμερες μιας τηλεόρασης από γιατρούς σεβαστούς κατά τα άλλα ότι τι να κάνουμε ενώ ο ασθενής δεν θέλει να του χορηγηθεί τροφή. Δηλαδή περιμένεις να αποβιώσει και να ανατινάξει ό,τι έχει απομείνει στην ελληνική κοινωνία. Θέλεις να πυρπολιθεί η Αθήνα. Στο φινάλε και το κυρίαρχο. Θέλεις να πεθάνει ένας άνθρωπος 21 ετών. Τι με νοιάζει εμένα. Ναι. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας με πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω απεργίας πείνας. Με χαμηλούς δείκτες. Και δεν τον έχει πλακώσει ήδη και το συζητάμε στις τηλεοράσεις. Δεν το θέλει, λέει ο ασθενής. Ο ασθενής στην κατάσταση που βρίσκεται με τέτοιους δείκτες και πολυοργανική ανεπάρκεια δεν μπορεί να εκφέρει και άποψη. Τι άποψη να εκφέρει ένα παιδί 21 ετών που κάνει τόσες μέρες απεργία. Πέραν αυτού, θα πάμε και στην άλλη πλευρά όμως. Είναι ποινικός κρατούμενος. Εκτεί ποινή 15 ετών. Όχι για πολιτικές πράξεις. Για ληστεία τραπέζης. Τα υπόλοιπα διερευνώνται από τον αρμόδιο σεβαστό εφέτη ανακριτή αν συμμετέχει στους πυρήνες της φωτιάς ή αν έχουν βρει DNA του ή αποτυπώματά του. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτή τη στιγμή είναι ποινικός κρατούμενος. Ρώτησα πώς γίνονται έναν αρμόδιο αστυνομικό, πώς γίνονται αυτές οι ιστορίες. Δηλαδή για να πάει στα ΤΕΗ. Θέλουν δύο δημιουργίες ΜΑΤ. Δύο δημιουργίες αστυνομικών, όχι ΜΑΤ. Να τον πάνε και να τον φέρουν για να μην δραπετεύσει και δημιουργηθεί άλλη πολιτική ανάφλεξη. Γιατί δραπέτευσε. Και θα πρέπει να αποφασίσει αυτό το κράτος, αν είναι κράτος και δεν είναι η κοιλάδα του Πεσαβάρ, αν οι ποινές εφαρμόζονται. Ή τον αφήνεις ελεύθερο, δεν μπορεί να τον πηγαίνει δύο δημιουργίες
τρεις φορές την εβδομάδα στο εργαστήριο τον ΤΕΙ, πρέπει να βρεθεί έναν τρόπο και να λαμβάνει γνώση. Και το κυρίαρχο και τελειώνει είναι το εξής, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτό έμαθα εγώ, είμαι 66 ετών, αυτό έμαθα στο ρεπορτάζ εδώ και 50 χρόνια. Το σοφρονιστικό σύστημα λέγεται σοφρονιστικό γιατί πρέπει να φροντίζει πρώτον για τη στοιχειώδη υγεία του κρατούμενου και δεύτερον και κυριότερο για την αναβάθμιση της προσωπικότητάς του. Καλά το είπα. Για την αναμόρφωση, όπως λέγεται, της προσωπικότητάς του. Επομένως, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να υπάρχουν και εκπαιδευτικές άδειες ή να δίδονται. Βέβαια, η κυβέρνηση έτρεξε, πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος, πήγε ο κ. Λαφαζάνης, αν δεν κάνω λάθος, υπέβαλε μια έκκληση να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση. Έσπευσε ο κ. Αθανασίου, την έκανε. Είδα μια δήλωση του νεαρού, η οποία λέει ας μη σπεύσουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ και οι έμποροι ελπίδας σε μένα. Αυτή δεν είναι δήλωση ανθρώπου που θέλει εκπαιδευτική άδεια. Είναι δήλωση πολιτικού κρατούμενου. Σεβαστή. Από εκεί και πέρα θέλω να πω το εξής. Έρχεται ο Νταβούτογλου στην Αθήνα. Αυτά που συμβαίνουν αυτές τις ώρες στο παρασκήνιο, εξ όσων γνωρίζω, δεν τα ξέρω όλα, είναι πάρα πολύ λεπτοί χειρισμοί πολιτικοί. Υπάρχουν συνεχείς επικοινωνίες και μην έχετε καμία ψευδέστηση ότι αν συμβεί οποιοδήποτε σε βάρος της χώρας με αυτό το παζάρι των διαπραγματευτών, θα τον πληρώσει μόνο ο κύριος Σαμαράς που θα πάει σπίτι του ή ο κύριος Βενιζέλος. Θα τον πληρώσουν όλοι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και εσύ που με βλέπεις και όλοι. Οι δανειστές, η ύπατη αρμοστία, η διεθνής ύπατη αρμοστία, η οποία είναι εδώ, οι επιθεωρητές, οι δεσμότες, θέλουν την πότα εδώ και να παίρνεις αέρα μόνο λίγο από εδώ. Αυτή είναι η ιστορία όλη. 5 χρόνια απέραντης εθνικής κουραμπιεδοσύνης απέδωσαν αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η διεθνής ύπατη αρμοστία. Τι θέλει? Αέναων χρόνων εχμαλωσίας και ομοιρίας. Και να μην μπορείς να αντιδράσεις. Να είσαι σε παραλυτική κατάσταση. Επειδή λοιπόν γίνονται αυτά, έρχεται η επέτειος του Γρηγορόπουλου. Εάν θέλουμε να κάψουμε την Αθήνα και να κατηγορήσουμε είτε το Σαμαρά είτε το Τσίπρα για την όλη κατάσταση, κακό της κεφαλής μου. Εγώ της κεφαλής μας. Εγώ αυτό θα πω. Ο ένας θα κατηγορεί τον άλλον ότι πυρπολήθηκε ξανά η Αθήνα, η κυβέρνηση θα λέει οι ΣΥΡΙΖΕΙ των εξαρχείων, ο ΣΥΡΙΖΑ θα λέει σας είχα προειδοποιήσει για τον πολιτικό κρατούμενο και τα λοιπά, Μπόμπι Σάντς θα τον πει, σαν τον Μπόμπι Σάντς που έκανε απεργία πείνας επί Μάργαρετ Θάτσορ και αποτέλεσε βόμβα για τα θεμέλια της Βρετανίδας υπερσυντηρητικής σιδηράς κυρίας, θα γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό θέλουμε με τον Νταβούτογλου στην Αθήνα? Αυτό γυρεύουμε? Γι' αυτό το λόγο λέω πρώτα και το λέω στους γιατρούς, δεν απευθύνομαι ούτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ούτε στον κύριο Αθανασίου, ούτε στην Κουμουνδούρου, στους αρμόδιους του κυρίου Τσίπρα, ούτε σε κανέναν. Απευθύνομαι απευθείας στη λευκή μπλούζα. Μην τον αφήσεις να πεθάνει. Τι πάει να πει? Ο πατέρας του και η μάνα του δεν νομίζω ότι θέλουν να πεθάνει το παιδί τους. Σε καμία περίπτωση. Μην τον αφήσει, γιατί είδα κάποιους γιατρούς, ωραίες προσωπικότητες, τους είδα που βγήκαν και είπαν: ξέρετε, εμείς σεβόμεθα τη διοντολογία της οποίας ο ασθενής, ποιος ασθενής, με πολυοργανική ανεπάρκεια. Και τελειώνω εδώ. Σήμερα φιλοξενώ εδώ εκλεκτούς πολιτικούς καλεσμένους. Είναι εδώ ο κύριος Γιάννης Μιχελάκης, πρώην Υπουργός και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, σας καλωσορίζω. Ο κύριος Νίκος Βούτσης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον καλωσορίζω, τον ευχαριστώ που είναι εδώ. Ο κύριος Σπύρος Χαλβατζής, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ που είναι εδώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, ανεξάρτητος βουλευτής, τον ευχαριστώ που είναι εδώ. Ο κύριος Αμυρίδης Γιάννης, βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, τον ευχαριστώ. Εκτελεστικού γραφείου. Ναι, του εκτελεστικού γραφείου, καλά, εντάξει. Ο κύριος Βασίλης Καπερνάρος, ανεξάρτητος βουλευτής, τον ευχαριστώ που είναι εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγιώτης Μελάς, πρόσωπο της επικαιρότητας, της πρώτης γραμμής της επικαιρότητας, λόγω εξελίξεων στο κόμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων,
Τον ευχαριστώ που είναι εδώ απόψε. Και επίσης ο κύριος Αντώνης Μουζάκης, ειδικός φοροτεχνικός, για να συζητήσουμε με όλη αυτή την κατάσταση για την οποία εγώ προσωπικά, καλησπέρα σας, εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Το μόνο που καταλαβαίνω είναι ότι εισπράττουν συνεχώς. Τίποτα άλλο. Όχι εδώ. Μην πάει ο νου σας εδώ και πείτε τώρα η μπλε, η πράσινη, η κοκκίνη, η βυσσινή και τέτοια. Αενάως οι δυνάμεις κατοχής με τον α ή β τρόπο. Κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες μέρες μου έκανε εντύπωση το εξής. Στη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα παρατήρησα, και θέλω να το δούμε αυτό παρακαλώ, στις πολύ αποκαλυπτικές, κατ' εμέ, απαντήσεις που έδωσε, διότι αυτή η συγκεκριμένη απάντηση που έδωσε με έκανε λίγο έτσι να πω από μέσα μου γιατί το κάνει. Ουσιαστικά εξετέλεσε τον κύριο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αφού πρώτα ο κύριος Καμένος εισήρθε σε συνάντηση μαζί του ουσιαστικά, σε μια συνάντηση από την οποία προσδοκούσε, αν θέλετε, οξυγόνωση, πολιτική οξυγόνωση, δηλαδή ότι πηγαίνω να συναρμολογηθώ, να κάνω μια προσυναρμολόγηση με ένα κόμμα επερχόμενο στην εξουσία. Οπότε, μάλιστα βγήκε και είπε ότι θα είναι και τροχονόμος στα εθνικά θέματα και εγώ απόρρισα ραδιοφωνικά και είπα το 3% με τις καλύτερες προδιαγραφές δημοσκοπικά μπορεί να είναι τροχονόμος του κυρίου Τσίπρα και της βούλησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε σε εθνικά θέματα και εκκλησία. Λέω, σκέφτηκα πώς μπορεί να γίνει αυτό, να αποτελέσει φίλτρο. Στη συνέντευξη που έδωσε στην κυρία Κοσιόνη και στον κύριο Τσίμα και μου έκανε εντύπωση, είπε ουσιαστικά ότι δεν ξέρω αν θα είναι στη Βουλή ο κύριος Καμένος. Έστειλε ένα μήνυμα στην εναπομείνασα βάση των ανεξαρτήτων Ελλήνων ότι υπάρχει θεωρία της χαμένης ψήφου στο να πας με τον Καμένο. Δυνάμωσε, ενδυνάμωσε πολιτικά, όπως θα λέγαμε παλιά στις παλιές καλές ελληνικές εφημερίδες, την αμφιβολία απέναντι σε ένα πολιτικό πρόσωπο που εμφανίζεται λιποβαρές από πλευράς ψήφων, αλλά και ελέγχου του κόμματός του. Έχουν φύγει πολλοί. Μισή. Προσέξτε την απάντηση που δίνει, διότι ο κύριος Τσίπρας ξέρει γιατί τη δίνει. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί πήγε να τον δει ο κύριος Καμένος προηγουμένως. Για πάμε να το δούμε. Το ποτάμι το βλέπετε ως σύμμαχός σας? Το ποτάμι, κυρία Κοσιόνη, έχει μέχρι στιγμής με τις θέσεις που αναπτύσσει έχει δημιουργήσει την αίσθηση και σε μένα, νομίζω και στην πλειοψηφία του κόσμου που παρακολουθεί τις εξελίξεις, ότι φτιάχτηκε για να αρδεύσει τα άγωνα χωράφια της μνημονιακής πολιτικής. Μέχρι στιγμής στις σημαντικές τοποθετήσεις ακούω για την ανάγκη να μην γίνουν εκλογές, ακούω για την ανάγκη να υλοποιήσουμε τα προγράμματα του μνημονίου, διότι ακόμα και αν δεν υπήρχαν ορισμένα από αυτά θα πρέπει εμείς να τα εφεύρουμε. Ακούω για την ανάγκη να υπάρξουν μετασχηματισμοί σε μια στηρητική κατεύθυνση. Θέλω λοιπόν χωρίς μισόλογα να σας πω ότι με τα σημερινά δεδομένα και με αυτό το προγραμματικό πλαίσιο το οποίο εκφράζει το συγκεκριμένο κόμμα δεν υπάρχει προοπτική συμμαχίας και συνεργασίας. Ενώ υπάρχει με τον κύριο Καμένο. Με τον κύριο Καμένο έχουμε πολύ σημαντικές διαφορές. Θα λέγει κανείς ότι σε πολλά θέματα μας χωρίζει άβυσσος. Και πολιτισμικά, αν θέλετε. Δεν θα το κρύψω. Εν τούτης, πρέπει να σας πω ότι έχει κρατήσει μια έντιμη στάση αυτά τα 2,5 χρόνια στη Βουλή. Και αυτό μπορεί να τον κάνει κυβερνητικό σας εταίρο. Κοιτάξτε, και Τσίμα, δεν ξέρω αν ο κ. Καμένος θα είναι στη Βουλή την επόμενη των εκλογών. Κανείς δεν το ξέρει. Υπ' αυτή την έννοια δεν μπορώ να διακινδυνεύσω μια τέτοια εκτίμηση. Εντελώς. Κυρίες και κύριοι, εκείνο το οποίο με διήγηρε, θα έλεγα, είναι αυτό το μας χωρίζει άβυσσος. Και κυρίως θα έλεγα, όπως τα λέει κιόλας, διότι έχει πολύ καλά ελληνικά ο κύριος Τσίπρας, πολιτισμικά. Δηλαδή, θα μπορούσε να ερμηνευθεί, αυθερέτως βεβαίως, με οποιοδήποτε τρόπο, αν θέλετε, αυτό το πολιτισμικά. Δηλαδή, όπως λέγαμε παλιά, είσαι πολιτική μπλέμπα. Ή ανήκει σε πολιτικό χαμετυπίο. Ή εμείς είμαστε, ας πούμε, αν θέλεις, ο προοδευτικός χώρος, ενώ εσύ είσαι Παναγία μου, μεσαίωνας. Αυτό ήταν
αν θέλετε, το πλέον επιθετικό και το άδειασμα. Και μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί το ποτάμι, όπως το καυτηρίασε, δεν ήθελε περισσότερα να πει ο κύριος Τσίπρας, τον Καμένο τον άδειασε, με ποιον θα κάνει κυβέρνηση αφού δημοσκοπικά προχτές ήτανε 4,5 μονάδες πάνω από τη Νέα Δημοκρατία και δεν βγάζει ούτε με πιστολιές ούτε με Καλάσνικοφ δεν κάνει κυβέρνηση. Αφού τους αδειάζει. Πάω λοιπόν στον κύριο Μελά. Θα μου επιτρέψουν οι υπόλοιποι να πάω στον κύριο Μελά πρώτα. Κύριε Τράγκα, όταν κάνετε μια ερμηνεία για το γιατί είπε ο Τσίπρας αυτά τα πράγματα, πηγαίνετε στον κύριο Μελά. Αλλά... Θέλετε να έρθω σε εσάς. Όχι, μπορώ να σας πω αρκετά πράγματα. Εγώ είμαι, να σας πω κάτι. Ναι, εγώ νομίζω ότι ένας τηλεθεατής βγάζει μόνος του συμπεράσματα. Να σας πω, έχω για σας... Δεν συμφωνώ με τις ερμηνείες που δώσατε. Είναι ανάγκη να το ερμηνεύσω το πολιτισμικά. Ναι, βεβαίως. Διότι είμαστε από διαφορετικές μήτρες. Από εντελώς διαφορετικές μήτρες, έτσι δεν είναι, και διαδρομές. Σωστό. Είναι σημαντικό. Αυτό είναι πολιτικό, δεν είναι πολιτισμικό. Ο πολιτικός τα... πολιτισμός, όπως ξέρετε, από την πείρα σας και τη μόρφωσή σας, έχει διαφορετική έννοια από την πολιτική διαφορά. Όχι, δεν είναι. Ο πολιτισμός είναι για τη ρολοπαίζεις. Οι μήτρες και οι κουλτούρες μέσα σε ένα πολύχρωμο τοπίο, από την αριστερά μέχρι τα δεξιά, ακόμα και από τους παρόντες κυρίους και εμένα, είναι αρκετά διαφορετικές στις διαδρομές μας. Και αυτό είναι. Αυτό είναι πολιτισμός. Πολιτικός πολιτισμός ή πολιτικές διαφορές. Δηλαδή, όταν λέμε για την κουλτούρα, ότι έχουμε αυτή την κουλτούρα στις εσωκομματικές μας διαδικασίες ή στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, τι είναι, ότι λέμε τον άλλον ότι είναι απολύτιστος. Πρώτον. Και δεύτερον, επιτρέψτε μου δεν τον να είπε πω, και πολύ πολιτισμένο. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι είπε ότι έχει μια συνεπή στάση, ας πούμε, στα πράγματα. Όσο για αυτό που είπατε για το αν θα είναι ή δεν θα είναι στη Βουλή κτλ. Είναι προφανές στη δικιά μας λογική, για να απαντήσω και στην ερώτηση που κάνατε στο τέλος, συμπυκνώνοντας έτσι, το στοχασμό σας. Στη δικιά μας λογική είναι ότι τα πράγματα θα έρθουν τα πάνω κάτω, όπως ήρθανε και το 12 και δεν το πιστεύανε. Δηλαδή τα αποτελέσματα θα είναι τέτοια που ενδεχομένως κόμματα παραδοσιακά ή νεότερα μπορεί να είναι ή να μην είναι καν μέσα στη Βουλή. Και με αυτή την έννοια το πρώτο που έχει να πει είναι με τους παρόντες. Ναι. Δηλαδή ότι με τους παρόντες, με τις παρούσες δυνάμεις που θα είναι στη Βουλή, βλέπω απέναντί μου τον κύριο Οικονόμου, οι οποίοι διαμορφώνουν τώρα μια συσπήρωση με άλλους βουλευτές. Και θα μπορεί να είναι αυτή η συσπήρωση αύριο στη Βουλή και να μην είναι άλλα κόμματα τα οποία σήμερα είναι μέσα εκεί. Να το γνωρίζετε αυτό. Άρα δεν ήταν μια καταδίκη, ας πούμε, ότι αυτοί άστους, ας πούμε, ο κόσμος δεν τους θέλει. Εμείς θέλουμε με πολύ μεγάλη σαφήνεια να σας το πω. Στα αυτιά του κόσμου οι δυνάμεις οι οποίες αγωνίστηκαν εναντίον του μνημονίου, το ξαναβάλω. Ο κύριος Τσίπρας αμφισβήτησε την είσοδο ενός κόμματος στην Βουλή. Ναι. Με βάση δημοσκοπήσεις που ίδιος ξέρει. Και με αυτό κλείνω. Ότι οι δυνάμεις οι οποίες με συνέπεια από τη δικιά της σκοπιά, από τη δικιά τους μήτρα και με το δικό τους τρόπο, αμφισβήτησαν όλα αυτά τα χρόνια και αμφισβητούν και τώρα την υπαρκτότατη διαχωριστική γραμμή μνημόνιο-αντιμνημόνιο, είναι προφανές πως είναι θέμα του λαού για τελεία, να παίξουν ένα ρόλο, να παίξουν ένα ρόλο στο προσεχέριο. Πάω στον κύριο Μελά. Κύριε Μελά, έχετε μία κόντρα σημερινή πάλι με τον κύριο. Οι κόντρες εντός του χώρου των ανεξαρτήτων Ελλήνων αναπαράγονται καθημερινά, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μελάο, είπατε ότι ξέρετε άλλους τέσσερις που θα πάνε να ψηφίσουν ή θα ψηφίσουν για πρόεδρο. Δεν ό,τι θέλω. Έχω πει έτσι. Ο κύριος Καμένος είπε όμως ότι αν δεν πείτε μέχρι αύριο αυτά θα σας κάνει αγωγή. Άλλη αγωγή. Κάνει ό,τι θέλει. Δεν με ενδιαφέρει. Εσείς μετά είπατε... Ναι. Να ορκιστούμε στο Ευαγγέλιο και να δω ποιος θα πει την αλήθεια. Τελείωσε. Εγώ ό,τι λέω είναι αλήθεια 100%. Έτσι λοιπόν, εγώ δεν είπα ότι άλλοι θα πάνε και θα ψηφίσουν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ πριν από περίπου, ξέρω εγώ, 20 μέρες, πριν από τις 18 του μηνός που είχαμε κοινοβουλευτική ομάδα, είχα ζητήσει με 3-4 συναδέλφους στη Βουλή, εκεί στα γραφεία. Και τους είχα πει, παιδιά, συμφωνείτε ξεχωριστά με τον καθέναν, όχι με τους όλους μαζί. Συμφωνείτε να πάμε να μην ψηφίσουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πάμε σε εκλογές. Και μπορεί η Ελλάδα να οδηγηθεί είτε σε ένα χειρότερο είτε σε ένα καλύτερο δρόμο. Δεν θα πρέπει να το μελετήσουμε το θέμα αυτό μέχρι την τελευταία στιγμή και μετά να αποφασίσουμε. Ναι, ναι, όλοι
Μόλις που το συζήτησα, συμφωνείς. Μάλιστα και ένας, θα σας το πω, δεν θα σας πω το όνομα, μου λέει, κύριε Μελά, στην κοινοβουλευτική ομάδα, εσύ που έχεις θάρρος, δεν το λες ότι να μην αποφασίσουμε να καταψηφίσουμε τον πρόεδρο Δημοκρατίας, διότι εμένα από πάνω οι ψηφοφόροι μου λένε όχι, δεν θέλουμε να πάμε σε εκλογές. Δεν θέλουμε να πάμε σε εκλογές. Και μου λέει, δεν θα ξαναβγω βουλευτής. Λοιπόν, εγώ του το είπα, του καμένου στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και όχι, έφερε ένα τέτοιο, όχι, όχι, θα υπογράψετε ένα χαρτί. Μισό λεπτό. Μετά από εσά δεν ακολούθησε η κυρία Κόλλια. Μισό λεπτό να δούμε τι γίνεται στου ανεξάρτητου και μετά θα πάμε στου άλλου. Πετε μου κάτι, μετά από εσά δεν ακολούθησε η κυρία Κόλλια την άλλη μέρα το πρωί. Η οποία, όχι, εκφράστηκε και είπε η γυναίκα ότι πρέπει να υπάρχει η ελεύθερη συνείδηση του βουλευτή. Δεν είπε. Έτσι δεν είπε. Δεν είπε ότι θα ψηφίσει. Είπε ότι πρέπει να υπάρχει. Με την κυρία Κόλλια. Πού το είπε? Με την κυρία Κόλλια. Με την κυρία Κόλλια δεν είχα συζητήσει. Στην κοινοβουλευτική ομάδα έφερε ένα χαρτί να το υπογράψουμε όλοι. Στην Επιτροπή Διοντολογία το είπε. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω τι. Και ύστερα είπε ότι σε ό,τι αφορά η πολιτική τη άποψη είναι εναντίον του να ψηφίσει για τον πρόεδρο. Δεν ξέρω τι. Είναι άχαρο ο ρόλο. Δεν ασχολούμαι. Δεν έχω σχέση με τη σύνθεση του πάνελ. Καταλάβατε. Διότι το να μιλάμε για ένα κόμμα. Να μιλάει για τον χώρο των ανεξαρτήτων. Ο κύριο Μελά και ο Γεσί. Με την κυρία Κόλλια δεν έχω κάνει πρόβλημα. Το λέω και δημόσια. Άμα τον καπελώσουμε. Δεν έχω κάνει πρόβλημα. Απλώ όταν έφερε το χαρτί να το υπογράψουμε όλοι οι συνάδελφοι στην κοινοβουλευτική ομάδα, εγώ το είπα, δεν το και ποιος υπογράφω. Άλλος. Και δεύτερος, ο οποίος εντέδρας του λέει δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα, άλλος. Είναι ο κύριος Δημαράς, ο οποίος και αυτός επέδευε και το απέσυρε. Και μετά βγάλανε απέσυρε. Δεν έγινε χαρτί που υπογράψατε όχι, όλοι, δεν δεσμευτήκατε όλοι στο Μαντρί ότι δεν θα ψηφίσετε και τα λοιπά. Μετά έβγαλε ο κύριος Κουκ μια ανακοίνωση, μάλιστα. Αλλά ήταν θεωρητική. Και μετά ήρθε ο Τσίπρας και είπε ότι θα πούμε στην Βουλή. Εγώ να σας πω κάτι. Του είπε ο συνάδελφός του ότι δεν θα ξαναβγώ βουλευτής, πώς να ψηφίσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω όμως και τις απόψεις της δικές μου. Μισό λεπτό, θα ακούσω και τις δικές σας. Κυρίες και κύριοι, ακούω πολύ τις τελευταίες ημέρες τον όρο αποστασία. Εγώ ήμουνα το 65 στις εφημερίδες, νεοσός. Έζησα την Αθήνα να καίγεται και τις δάνειες των εφημερίδων έξω από ορισμένα συγκροτήματα. Να καίγονται δάνειες εφημερίδων έξω από ορισμένα συγκροτήματα. Η υπόθεση αυτή δεν έχει καμία σχέση με την προτροπή των ανακτόρων και την όλη μεθόδευση εκείνης της εποχής για συγκρότηση κυβερνήσεων, στις οποίες μάλιστα πρωταγωνίστησαν και αριστεροί. Καμία σχέση δεν είχαν οι κυβερνήσεις εκείνες με προτροπή των ανακτόρων και με ό,τι γινόταν τότε και με καμένη την Αθήνα με ό,τι γίνεται σήμερα. Εγώ έχω μία εκδοχή ότι κανένας βουλευτής ανεξάρτητου σημεί δεν θέλει να χάσει την καρέκλα του για να κάνει ο κύριος Τσίπρας πρόεδρος εκλογές. Κανένας βουλευτής δεν θέλει να θέσει αυτόν εκτός κοινοβουλίου και πολιτικής ζωής έτσι ξαφνικά επειδή ο κύριος Τσίπρας ασθμένον ζητάει μια ημερομηνία. Και τον άκουσα και στη συνέντευξη να λέει πότε. Απέναντι στους δημοσιογράφους του είπανε, μα καλά μερικούς μήνες. Πότε. Κανένας βουλευτής. Τώρα τους βαφτίζει αποστάτες. Μήπως είμαστε και τίποτα εξουσιομανείς. Όχι. Εγώ κύριε Τράγκα. Πρέπει να το βάλω να τα ακούσετε. Συγγνώμη. Εγώ θα σας πω την άποψή μου. Και όποιος θέλει από εδώ πέρα, από τους συναδέλφους που είπα σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι, να το πει. Εγώ είπα. Είναι η κατάσταση της χώρας, τους είπα, είναι σε μια κατάσταση φοβερά άσχημη. Στην εντατική, μάλιστα. Σαν γιατρός χρησιμοποιήσε κάποιον. Είναι αποστάτη ο κύριος Μελάνης. Μισό λεπτό, άφησε να τελειώσω. Ναι. Ακούω να λέτε το ίδιο πράγμα. Αφήστε να τελειώσω τη σκέψη μου. Σαν να μας έχει συμβεί απ' έξω από κάποιον. Μισό λεπτό, αφήστε να τελειώσω τη σκέψη μου, διότι έτσι δεν ακούγεται. Άρα, για την απόφαση για έναν άρρωστο, δεν πρέπει να την παίρνει τρεις και τέσσερις μήνες πιο μπροστά. Είναι ο άρρωστος, ο κράτος ή η κυβέρνηση. Το κράτος, η κοινωνία είναι άρρωστη. Η κοινωνία είναι άρρωστη. Και του λέω πρέπει να παίρνει την καλύτερη απόφαση όπως την παίρνουν και οι γιατροί την τελευταία στιγμή. Να δούμε λοιπόν, του λέω συγγνώμη, τέλειω. Να δούμε πώς θα είναι τότε η πολιτική, η οικονομική, η κοινωνική κατάσταση. Ακόμη και ποιος θα είναι υποψήφιος. Ούτε σήμερα δεν καταλάβατε τίποτα. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Κύριε Βρότση, συγγνώμη, κύριε Τράγκα. Καταρχήν δεν είμαι ο Βρούτσης, είμαι ο Βούτσης. Ο Βούτσης. Και κατά δεύτερον, λέμε να φύγει χθες η κυβέρνηση. Όπως το λέγατε και εσείς και εσείς. Ναι, αλλά πρέπει να μιλήσουμε. Κύριε Βρούτση, μην του καπελώνετε όλους, γιατί πρέπει να μιλήσουμε. Αφήστε να δώσω μια απάντηση στον κύριο Βρούτση. Λοιπόν, έχω τον κύριο Καλατζή, έτοιμο τον κύριο Αγγελίδη. Την άλλη φορά περίμενε μια ώρα. Λοιπόν, ναι.
βάλετε μια υπογραφή. Κύριε Μελάκη, εσείς. Ο κύριο Τσίπρα. Κύριε Μελάκη, εσείς. Η κατάσταση τη οικονομία θα βελτιωθεί μετά τι εκλογέ. Που οι εκλογέ φέρνουν και πίσω την οικονομία, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να μην ψηφίσω ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Αλλά αν πάει σε μια χειρότερη κατάσταση. Κύριε Μελάκη, αυτό θα πάει. Μικρό βίντεο, 40 δευτερόλεπτα. Και γι' αυτό αποφασίζω με σοβαρότητα και υπευθυνότητα για το καλό του ελληνικού λαού. Ένα μισό βιντεάκι ρίξε για να ζεστάνουμε την ατμόσφαιρα. Δώστε. Εγώ στη Βουλή, στην ψήφο εμπιστοσύνης, πρότεινα και πιο πριν είχα προτείνει με συνεντεύξουν το καλοκαίρι να υπάρξει μία συμφωνία ώστε να μην οδηγηθεί ο τόπος σε μια διαδικασία φθοράς, μεγάλης φθοράς και η δημοκρατία σε μια διαδικασία μεγάλης φθοράς. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε μια βουλή έτσι όπως εκλέχθηκε το 2012, έχει 7 κόμματα. Από αυτά τα 7 κόμματα, μόνο τα 2 συμφωνούν ότι πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος. Δεν αρθρίζουν 180. Έχουμε 23 ανεξάρτητους βουλευτές. Ακόμα και όλοι να πηγαίνουν με την άποψη, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν φύγει από τα κόμματα που κυβερνούν, διότι διαφωνήσαν με την πολιτική τους. Ακόμα και στο σύνολό τους να συμφωνούσαν πριν να εκλεγεί πρόεδρος, πάλι δεν βγαίνουν τα κουκιά. Πόσο δε μάλλον που πολλοί από αυτούς έχουν δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν πιστεύουν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πολιτική και δεν ψηφίζουν. Άρα λοιπόν, τι λέει ο κ. Σαμαράς επί 4 μήνες, ότι θα διεκδικήσω να υπάρξουν αποστασίες από τα κόμματα, δηλαδή αποσταθεροποίηση θεσμική, προκειμένου να συνεχίσω να είμαι 1,5 χρόνο στην καρέκλα της εξουσίας. Αυτό είναι φθορά για τη δημοκρατία, έτσι. Και αυτό θέλετε, δεν θα πω ότι φέρνει μνήμες παλιές. Ότι για να βγουν 180 πρέπει να υπάρξουν αποστασίες, κύριε Κοσιόνι, το έχετε καταλάβει αυτό? Ή όχι? Άρα λοιπόν, αποστασία τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιοι βουλευτές που είναι στα κόμματά τους θα κάνουν διαφορετικά από αυτό που λέει το κόμμα τους. Αλλά μπορεί να το κάνουν επειδή έτσι θα κρίνουν ότι συμφέρει τον τόπο. Όχι ότι θα τα πιάσουν. Μίλησα λοιπόν για κλίμα φημών, για κλίμα εκβιασμών. Για κλίμα το οποίο τραυματίζει τη δημοκρατία. Το κύριε Πρόεδρε, δεν συμφωνείτε μαζί μου σε αυτό. Αλλά με διακόπτετε γιατί θέλω να καταλήξω σε ένα σημείο. Γιατί έχει σημασία ένα πολύ λεπτό σημείο. Θεωρείτε πως όποιος φύγει από τη γραμμή του κόμματός του και ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας σημαίνει ότι έχει χρηματιστεί ή έχει εκβιαστεί ή δεν το έχει κάνει ελευθέρα τη βούληση? Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Εσύ είπες. Εγώ είπα ότι υπάρχει ένα όργιο φημών και ότι ο κύριος Σαμαράς επί 4 μήνες τώρα διεκδικεί την αποστασία βουλευτών. Επισήμως. Μίλησαν για χρηματιζόμενους, ενώ υπάρχει, όπως λέει ο ίδιος, ένα όργιο φημών. Και δεύτερον, είπε ότι πει το κόμμα. Καταργείται η ελευθερία συνείδησης του βουλευτή. Αυτό είναι μαντούρο. Ότι δεν μπορεί ένας βουλευτής στο κοινοβούλιο να ψηφά το κόμμα του, καταργεί και αυτό που επιτάσσει το Σύνταγμα. Κύριε Χαβαλτή, το επιτάσσει το Σύνταγμα, κύριε Τράγκα, ότι είναι τα κόμματα. Από κόμματα έτσι. Ουδή ανεξάρτητο. Κύριε Μελάγου, ούτε εσεί ούτε εγώ. Μπήκαμε. Διότι κάπου είπατε ότι μιλάτε με του καταργητέ. Η κατασύνδεση των βουλευτών. Λέει αυτό, κατασύνδεση. Το λέει. Κύριο Χαβαλτή, κύριε Τράγκα. Κύριε Τράγκα, κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ παρεξηγημένε οι λέξει. Στην Ελλάδα έχουμε μια πολύ πλούσια γλώσσα. Δηλαδή, λέμε για το 65 η αποστασία. Δηλαδή ποιος αποστάτησε από πού. Ο Νόβας δεν ήταν αυτός. Ο Τσίπρας δεν τα έχει τότε. Το 74 γεννήθηκε. Γίνονται συγκρίσεις. Δηλαδή το κόμμα της Ένωσης Κέντρου δεν ήταν ένα αστικό κόμμα. Αποστάτησαν από την τάξη τους. Δηλαδή και οι περισσότεροι, βάλτε τους αρκετούς από τους ανεξάρτητους βουλευτές. Τι είναι? Δεν ανήκουν στη δεξιά, στη Νέα Δημοκρατία με την ευρεία έννοια? Από πού αποστατούν? Αποστατούν από την τάξη τους. Ξέρετε, χρειάζεται κάποια πράγματα να συγκεκριμενοποιούν. Πήραμε την ουσία του σχολείου σας. Θα μου επιτρέψετε όμως να πάω στον κύριο Αμυρίδη, τον οποίο είχα αδικήσει την προηγούμενη φορά, και μετά στον κύριο Μιχελάκη και στον κύριο Καπερνάρο. Κύριε Αμυρίδη, θέλω ένα γενικότερο σχόλιο. Καταργείται η συνείδηση του βουλευτού, πιστεύετε? Ότι πρέπει ο βουλευτής να είναι μαντρή? Πρέπει δηλαδή ο κύριος Αμυρίδης να μην έχει μια ελεύθερη βούληση την ώρα που έρχεται ένα νομοσχέδιο στην Βουλή? Αυτό λέει ο κύριος. Ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή, με συγχωρείτε, θα ρωτήσω και τον κύριο Βούτση. Εξεφόδου θα γίνουν όλα μετά.
Δηλαδή θα υπάρξουν, θα καταργούνται, θα είναι συντεταγμένοι, θα είναι στρατός οι βουλευτές. Θα είστε μια εξουσία με στρατό. Όποιος θέλει φεύγει από το κόμμα του, διαφωνεί και φεύγει. Ε, τι, έτσι. Δηλαδή θα έρθετε εξεφόδως τάγμα. Δηλαδή το οποίο θα είναι ο ταγματάρχης επάνω Τσίπρας, ο συνταγματάρχης και θα δίνει οδηγίες από κάτω στον κύριο Βούτση που μπορεί να έχει διαφορετική άποψη. Δεν θέλω να καπελώσω που είπατε τους κυρίους, αλλιώς θα σας... Κύριος Σαμυρίδης. Εγώ νομίζω ότι ο πρώτος πρωθυπουργός είπε ότι έχω 180. Υπάρχουν οι 180. Πέρα από το δικό του κόμμα 120, πώς ελέγχει τη συντήρηση των υπόλοιπων βουλευτών μέχρι τους 180. Μήπως εκτίμησε. Συγχωρείτε. Είπε έχω τους 180 στη Βουλή. Αυτά βράχνουν. Δεν είπε για ονόματα. Δεν είπε ονόματα. Πιστεύω ότι η παρούσα Βουλή θα βγάλει 180 βουλευτές. Καλά, δεν θα ποινικοποιήσουμε και την άποψη. Όχι, δεν είναι κακό. Γιατί άμα λέει κάποιος ότι η αριθμητική της Βουλής το επιτρέπει και περιμένεις να δεις και τις συνθήκες, αυτό τι είναι. Άρα εγώ επιβάλλω τους 120-121 δικούς μου ότι θα ψηφίσουν σίγουρα. Γιατί αν εσείς εκτιμήσατε δηλαδή ότι υπάρχουν οι 120 σημαίνει κάτι άλλο, δεν μπορείτε να εκτιμήσετε. Προσέξτε. Εγώ θα βάλω και την άλλη πλευρά. Ο μέν πρωθυπουργός λέει 180 και γενικά το 180 σαν νούμερο. Η δε αντιπολίτευση γενικά το 121. Αυτό. Λοιπόν. Άρα πρέπει να ποινικοποιήσει το 180. Εγώ δεν λέω ότι οι βουλευτές πρέπει να έχουν ελεύθερη. Δηλαδή, πώς από την άλλη μεριά, συγγνώμη κύριε Μπύρη, δεν είμαι σχολείο. Λέει ο άλλος 120. Θα ποινικοποιήσουμε την άλλη. Δεν αφήστε να ολοκληρώσω, δεν το έλεγα. Εγώ ρώτησα για την ελευθερία συνειδήσεως. Ναι, επειδή ξεκινήσατε λίγο περίεργα. Από την κυβέρνηση. Από τον Σαμαρά. Δεν είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάω πάντα από την κυβέρνηση. Πάμε στο σχολείο. Εκτιμώ ότι και την αγωνία και την προσωπική αγωνία του κάθε βουλευτή είναι ανθρώπινο να θέλει να είναι λίγο καιρό ακόμη βουλευτής και μπορεί να διαμορφωθεί καλύτερα η κατάσταση και μπορεί και ο χώρος του να ανέβει και να πάει να εκλεγεί. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά που ακούγονται είναι απαξιωμένο το πολιτικό προσωπικό. Όλοι αυτοί, αυτό που διαχέεται. Εσείς σας αρέσει αυτό που είπε ο κ. Βούτση, συγγνώμη, είναι πάνω σε αυτό που λέτε. Δηλαδή ότι όποιος διαφωνεί με το κόμμα φεύγει. Όταν είναι κρίση. Η δεμή θα υπάρχει η γραμμή του αρχηγού από πάνω τέρμα. Τελείωσα. Καθόλου του αρχηγού. Κύριε Τράγκα, γιατί λέτε του αρχηγού. Δεν ξέρετε να κύριε Τράγκα, ξέρετε στην αριστερά να βγάζει ο αρχηγό. Από πού το μάθατε αυτό. Είστε πολύ έντονοι. Εγώ δεν το ξέρω. Μέσα από δημοκρατικέ διαδικασίε. Πολύπονες βγαίνουν οι αποφάσεις μας, υπογνωρίζετε. Διότι εμείς έχουμε ανοιχτές διαδικασίες. Ο κάθε βουλευτής, έχει ελεύθερη συνείδηση και πρέπει να ψηφίσει με τη συνείδησή του. Ένα είναι αυτό, είναι πολύ σοβαρό και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Και η συλλογική συνείδηση υπάρχει. Έτσι, και η κομματική συνείδηση υπάρχει. Και βέβαια η συνείδηση του βουλευτή. Δεν είμαστε τα κομμάτια ξαφνικά. Όταν κορυφαίοι βουλευτές και υπουργοί πρώην. Ο λαός. Ναι. Και πρώην τη Βουλή πρώην. Μόνο σα κατεβήκατε. Μισό λεπτό. Ο λαός μας έβγαλε. Να τελειώσει. Μιλάει ο άνθρωπος. Για να μου είναι λάθος. Μη διαλύσει το πάνελ πριν αποχωρήσει. Μην διαλύσει το πάνελ πριν αποχωρήσει. Μην το διαλύσετε, κύριε Μελά. Το κάνει. Είστε πολύ φερνινοί τα κανάλια τώρα. Έλα. Ο κύριο Σαμυρίδη, παρακαλώ. Όταν βουλευτέ, που ήταν και πρώην υπουργοί και πρώην πρόεδροι τη Βουλή, δηλώνουν ότι εγώ θα είμαι ο 180 που θα ψηφίσω, είναι 4-5. Δηλαδή, αφού με τη σειρά ψηφίζει πρώτα η Αθήνα, θα βγει έξω από την πόρτα και θα περιμένει ποιοι ψηφίζουν. Είναι αυτό επίπεδο, είναι σοβαρότητα ενό πολιτικού που χρόνια. Κύριε Σαμυρίδη, πρέπει να σα ρωτήσω, σα έχει πλησιάσει κανένα. Να κλείσω. Γιατί λέγονται πολλά εδώ για χρηματισμούς, για προσεγγίσεις, για τέτοια πράγματα. Εσάς τώρα με το χέρι στην καρδιά δήμαρχα, σε λέω και δήμαρχο. Ναι, δεν απαντάω. Με τέτοια εμπειρία. Δεν απαντάω και εσύ κρίνω ότι καταλαβαίνεις. Όχι, αυτό είναι, με συγχωρείτε, είναι... Όχι, αυτό που καταλαβαίνεις. Είναι σκιά μεγάλη. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι σκιά. Λοιπόν. Εσύ που με βλέπεις τι λες. Αυτό που λέει ένας άνθρωπος όπως ο κύριος Σαμυρίδης, ο οποίος είναι εμπειρότατος. Και ο οποίος έχει υπηρετήσει και εγώ δεν πιστεύω ότι κανένας βουλευτής δεν τα παίρνει. Κανείς βουλευτής δεν τα παίρνει. Εσάς σας πλησίασα. Η αγωνία του να παραμείνει, γιατί μπορεί να μην ξαναεκλεγεί, την καταλαβαίνω και είναι ανθρώπινο. Σας έχουν πλησιάσει με φάκελο. Πέστε μου. Όχι βέβαια. Όχι. Με παρακαλώ πολύ να καταγραφείς τα πρακτικά, όχι. Λοιπόν. Ποιος δεν έχουν εμπορία. Λοιπόν. Εγώ απορώ ποιος σοβαρός άνθρωπος που θα προταθεί για πρόεδρος δημοκρατίας θα θέλει να πάρει αυτό το αξίωμα
για εκείνη την εποχή μέσα σε αυτό το κλίμα. Επιβάλλεται από το Σύνταγμα. Ναι, ναι. Ποιο θα είναι αυτό που θα Ελλάδα δεν μπορεί να είναι το αυτονομιστικό κίνημα τη Ναμίμπια, ούτε το Νότιο Σουδάν. Τέρμα. Να πω κάτι. Επιβάλλεται από το Σύνταγμα να κάνουμε πρόεδρο. Τέρμα. Μελά αναφέρθηκε. Αυτή τη στιγμή θα έρθει η Βουλή να ψηφίσει και νέα μέτρα. Που ο Πρωθυπουργό πριν λίγο καιρό και ο κ. Βενιζέλο λέγανε ότι υπάρχουν νέα μέτρα, ότι υπάρχει νέο μνημόνιο. Αυτά τα μέτρα που θα ψηφιστούν και θα παραμείνουν όσο παραμείνει αυτή η κυβέρνηση, δεν θα είναι σε βάρο του λόγου, θα αλλάξει κάτι. Άλλαξε με τα προηγούμενα μνημόνια κάτι υπέρ τη κοινωνία, υπέρ τη κράτου, υπέρ τη χώρα, υπέρ τη κοινωνία. Και θα αλλάξει με αυτά τα μέτρα. Άρα, μακάρι να μην, πριν ψηφιστούν αυτά τα μέτρα, να μπορεί να μην υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Κατά την εκτίμηση τη δική μου. Για τη χώρα. Να πάω και στους υπόλοιπους από εδώ ένα λεπτό και στον κύριο Οικονόμου, ο οποίος νομίζω εσείς ηγείστε της ομάδας σας ή είστε μαζί 5-6 που είναι η νέα πολιτική ομάδα η οποία μαθαίνω ότι κινείται δραστήρια. Του Βασίλη. Κύριος Βούσης μου. Λεπτό, εντάξει. Θέλω κυρίες και κύριοι. Εγώ είμαι στον Δημοκρατικό Σύνδεσμο που συμμετέχουμε σε ένα ευρύτερο σχήμα. Αυτές τις κρίσιμες ώρες μαθαίνω ότι γίνονται κάποια τηλεφωνήματα. Σήμερα έγιναν πάρα πολλά τηλεφωνήματα, κυρίες και κύριοι. Οι ξένοι προσπαθούν, οι ξένοι δανειστές, η κυρία Μέρκελ το Βερολίνο αλλά και η εκείθεν του Ατλαντικού, ας μην κρυβόμαστε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν να επιβάλλουν απόλυτη ασφυξία όχι στους παρόντες αλλά και στους επερχόμενους. Σε όποιους επερχόμενους. Γίνονται κάποια τηλέφωνα. Αύριο υπάρχει το Working Euro Group, αν το λέω, μισό λεπτό, Working Euro Group, από το οποίο θα φανεί και πού την πάνε την ιστορία. Τι ζητάνε. Από ό,τι έμαθα, θα έλεγα ότι φορέσαμε παλιά παντελόνια. Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή οριστική και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και του κυρίου Βενιζέλου από την άλλη, διότι είπαν ότι δεν πάει άλλο. Προσέξτε, ο Νταβούτογλου στην Αθήνα, οι Αμερικανοί έχουν προωθήσει το θέμα των Σκοπίων ως Μακεδονία πλέον στο ΝΑΤΟ. Σηκώθηκε και έφυγε ο Βενιζέλος, υπάρχει στο διαδίκτυο η είδηση, θα το δείτε, γιατί προωθούνται διάφορα εθνικά θέματα την ώρα που σύεται εσωτερικά ο τόπος και δεν υπάρχει, αν θέλετε, ομόνοια. Θέλω να δείτε κάτι όμως, γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ θα το ρισκάρω. Μήπως και αυτό λέει, που κάνει ο Σαμαράς δεν είναι ρίσκο. Δηλαδή απεδέχθη βάσει της ομοιοπαθητικής πολιτικής ότι ο κύριος Σαμαράς αντιδρά στους ξένους, όπως θα αντιδράσει και εκείνος. Θα πάρω, λέει, τα ρίσκα. Και του ξεφεύγει, γιατί εις ανύποπτων χρόνων και εξαπαλών το λέοντα και λανθάνουσα γλώτα προτρέχει της αληθείας και λέει, μήπως ο Σαμαράς δεν παίρνει ρίσκα. Δείτε το, σας παρακαλώ. Είμαστε υποχρεωμένοι να διεκδικήσουμε τη σωτηρία μας, ακόμα και αν κάποιοι μας πούν ότι αυτό έχει ρίσκο. Δηλαδή δεν έχει ρίσκο αυτό που κάνει ο κ. Σαμαράς τώρα. Μέχρι πού θα πάει αυτή η ισοτροπία. Τι ορίζετε ως ρίσκο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κοσιόνη, εγώ εκτιμώ ότι το μεγαλύτερο ρίσκο για την Ελλάδα είναι να αποδεχθεί ότι θα συνεχίσει για πολλά ακόμα χρόνια να είναι το πειραματόζωο της κρίσης, ότι θα αποδεχθεί ένα καθεστώς μεταδημοκρατίας, δικτατορίας των αγορών θα τολμούσα να πω, και ότι θα αποδεχθεί ότι δεν θα έχει φωνή, προσωπικότητα. Εσείς προτείνετε λοιπόν από ό,τι κατάλαβα κάποιοι. Κύριε Βουτσί, πρέπει καλά, να σε ρωτήσω. Ωραία, δεν ήταν αυτά. Ναι. Καλά, δεν ήταν. Είπε ότι και ο κύριος Σαμαράς παίρνει ρίσκο. Της αγοράς, είπε και όλα τα λεπτό. Δεν απάντησε τι είναι το ρίσκο. Και είπατε για τι είναι το ρίσκο τελικά για εσάς, κύριε Βουτσί, μπορείτε να μου πείτε. Στην εξουσία, έξω... από πού θα δανειζόσασταν. Άκουσα τον κύριο, συγγνώμη κύριε Τράγκα. Ο κύριος Μιχελάκης. Είπατε προηγουμένως. Δεν μάθε. Είπε ο κύριος. Συγγνώμη κύριε Τράγκα. Ο κύριος Μιχελάκης. Παρακαλώ κύριε Μιχελάκη. Παρακαλώ, θα, κύριε, θα μου επιτρέψετε να συνεχίσετε. Μιλήσε για δικτακτορία των αγορών. Εσείς δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι γίνεται κυβέρνηση. Επί της πολιτικής διεθνώς. Είναι δραματική η κατάσταση. Από πού θα δανειστείτε. Γιατί ή δανείζεσαι από τις αγορές ή πας σε κάποια τρόικα. Από πού θα δανειστείτε. Τι εννοείται. Και από τις αγορές και από διακρατικές συμφωνίες. Άρα αυτή η δικτατορία την οποία επικαλείται. Γιατί έχω ακούσει άλλες τελέχεις σας να λένε ότι αν χάσει ο Σαμαράς, θα χάσει η Μέρκελ. Δηλαδή, για να καταλάβω, γιατί τότε η Μέρκελ δεν δίνει στο Σαμαρά να κερδίσει και ο Σαμαράς γιατί να κερδίσει. Γιατί κάνετε υποθετικά. Εσείς τα λέτε, δεν τα λέω. Υποθετικά σχήματα. Δεν τα λέω εγώ, εσείς. Την ώρα που.
την ώρα που βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου όλα τα αδιέξοδα για τα οποία μιλάγαμε το καλοκαίρι ότι επέρχονται έχουν έρθει στο πολλαπλάσιο. Να μιλήσουμε για αυτά αντί να κάνουμε υποθέσεις. Πρώτο, σας έβαλα. Το δε θέμα της δημοκρατίας διεθνώς, κύριε Μαχελάκη, εσείς πρέπει να συμφωνείτε. Υπάρχει θέμα δημοκρατίας διεθνώς. Οι αγορές την τελευταία 15ετία. Στον παγκοσμιοποιημένο τέτοιο κτλ. Όπως ζούμε. Γιατί πάτε, γιατί στέλνετε τα στελέχη σας να εξηγήσουν στη δικτακτορία των αγορών του, στέλνετε στο Λονδίνο. Με ποιο δικαίωμα αυτές οι εταιρείες παραδείγματος χάρη βάζουν τα 3α, το αλφα, β, κτλ. Εμείς λοιπόν είμαστε ενάντια σε αυτό. Γιατί στέλνετε τα στελέχη σας να εξηγήσουν σε αυτούς τους λύκους για να μας γνωρίσουν από πρώτο πρόσωπο. Άρα τους δίνετε σημασία. Θα δανειστείτε από αυτούς. Είναι δυνατόν να μην τους δίνουμε σημασία. Αφού το capital, η Fairfax είναι ίδια εδώ. Άρα είναι τα ρίσκα. Ακόμα και για να τους διώξεις, δεν θα τους ξέρεις. Ποια είναι, παρακαλώ πολύ, έναν αξιολογότατο πολιτικό όπως εσείς, να μου πει ποια είναι τα ρίσκα. Μέσος Έλληνας τηλεθεατής πρέπει να ξέρει τι του επιφυλάσσεται ως ρίσκο στην οικογένειά του. Τουλάχιστον να το ερμηνεύσετε μία εκδοχή. Ποια είναι το ρίσκο? Να πάμε στα ATM Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Όχι, κοιτάξτε. Να... Η ιστορία των ATM. Πέστε μου, τι του. Τι είναι το ρίσκο? Η ιστορία των ATM, η οποία παίζεται συστηματικά από ορισμένα κέντρα. Τους Financial Times και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συστηματικά από πρόσωπα, από δημοσιολογούντες κτλ. Και θα παιχτεί και το επόμενο διάστημα. Δεν αγγίζει πια τον ελληνικό λαό. Εγώ θα σας απαντήσω. Πέστε μου τι είναι το ρίσκο. Τι είναι το ρίσκο? Ρίσκο είναι ότι μπορεί μια επαναδιαπραγμάτευση να κρατήσει μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες ή μπορεί να κρατήσει και ένα μήνα και δύο μήνες. Και τρία χρόνια. Και αυτό σημαίνει, ότι θα χρειάζεται αυτός ο συσχετισμός και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, έτσι ώστε να νικηφόρα ο λαός να περάσει την κόκκινη γραμμή. Που η κόκκινη γραμμή είναι μία. Εγώ και θα έπρεπε να είναι για όλους μία. Έχετε τεράστια. Είναι τώρα τα 6 εκατομμύρια, κύριε Τράγκα, τα 6 εκατομμύρια αυτονών που είναι κάτω ή στα όρια της φτώχειας. Κύριε Βούτση, γιατί αυτό που παλεύει η κυβέρνηση να βγει έξω από την Τρόικα δεν είναι αυτονόητο τώρα να το υποστηρίξετε αυτό που λέτε? Αυτό που ζητάτε από εμάς και δεν το κάνετε εσείς τώρα. Είπε πως είναι βιώσιμο το χρέος και δουλεύει με το βιώσιμο χρέος και το ότι θα δίνουμε τα τοκοχρεολύσια ανελιπώς. Κύριε Βούτση, η χώρα παλεύει να βγει από τα μνημόνια. Για την επιμήκυνση, το θυμάστε. Μάλιστα. Πού είναι η απόφαση του 12. Χώρα, απαντώ. Δεν μας λέγατε για την απόφαση του 12. Πού είναι η απόφαση του 12. Η χώρα παλεύει να βγει από τα μνημόνια. Γιατί δεν είστε μαζί στην προσπάθεια? Θέλετε να πάτε μαζί? Είμαστε στην πρώτη γραμμή του αντιμνημονιακού αγώνα. Εδώ παλεύουμε να βγούμε από τα μνημόνια. Εσείς είστε απέναντι. Γιατί δεν συνενείτε? Για δεν ερχόσαστε κάτω να συζητήσουμε? Κύριε Τράγκα, κοιτάξτε, σας παρακαλώ, κύριε Τράγκα. Ναι. Υπάρχει μία επιλεκτικότητα στη συζήτηση. Κύριος Καλβατζής από το ΚΚΕ. Παίρνουμε κομμάτια από τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα και κάνουμε ανάλυση. Εδώ έχουμε μια πραγματικότητα. Συζήτηση στο Παρίσι, έχουμε καινούργια μέτρα, έχουμε καινούργιο ασφαλιστικό, ακροτηριάζονται ασφαλιστικά κοινωνικά δικαιώματα, κόβονται καινούργια καπέλα κόβονται για μισθούς, συντάξεις. Δεν είναι ανακοινώσιμα ακόμα. Μα εδώ φτάνουμε σε κινέζικους μισθούς. Από την 1η του Γενάρη θα έχουμε καινούργια κατάσταση. Δεν είναι επισημοποιημένα στα ασφαλιστικά. Αγαπητέ κύριε Καλβατζή, είναι πιθανολογούμενα. Δεν είναι επισήμως ανακοινώσιμα. Είναι επισημότατα. Έχουμε πει μειώσεις μισθών συντάξεων, δεν υπάρχουν. Τελείωσε. Έκλεισε. Ξέρετε κύριε Μιχαλάκη, έχουν πει υπουργοί, πρωθυπουργοί, από τον Γιώργο τον Παπανδρέο, από τον Παπακοσταντίνο, από τον Γιώργο Μαζί, από τον κύριο Σαμάρα. Όλοι μαζί. Κύριε Βούτση, μισό λεπτό κύριε Καλβατζή. Και προκυριάσαν τα πάντα. Όχι κύριε Μελά, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε τα εξής πράγματα. Μέχρι στιγμής το προπακέτο, η πίεση είναι ασφικτική, μιλάει για τον διπλασιασμό του ΦΠΑ στον τουρισμό. Οι Τροϊκανοί στο Παρίσι είπαν ότι αυτό, γιατί τρώγεστε, θα απορροφηθεί από εμάς τους τουρίστες που θα αρχόμαστε στην Ελλάδα και από τους μεγαλοξενοδόχους. Αυτό είπαν οι Τροϊκανοί. Εσείς λέει γιατί τρώγεστε εάν το 6,5 γίνει 13 στον τουρισμό, αφού θα μπει στο δωμάτιο του πολυτελούς δωματίου, του πολυτελούς ξενοδοχείου.
και θα το πληρώσει ο αφυκνούμενος. Ή θα το απορροφήσει ο μεγαλοξενοδόχος. Θέλουν να χτυπήσουν το φιλέτο του τουρισμού. Όχι, αποδείχθη, δεν όμως είναι όμως μόνο αυτό. Αποδείχθη. Υπάρχουν και άλλα μέσα τα οποία δεν είναι ακόμα επισήμως ανακοινώσιμα. Γιατί θα δούμε πού θα πάει. ΕΚΑΣ και συντάξεις δεν είναι. Είναι πάγωμα συντάξεων τριετών. Λένε ή θα μου τα δώσεις. Όχι, λένε αυξήσεις ορίων ηλικίας. Άμεσα μέτρα είναι αυτά. Αυξήσεις ορίων ηλικίας και κυρίως λένε. Αν δεν μου τα δώσεις από το ΦΠΑ, τότε θα σε πάω σε οριζόντιες. Ξέρετε, 4.500 μεροκάματα να μπορεί κανείς να κάνει τώρα με αυτή την αναλογία. Μισό λεπτό. Και το κάνει έξι. Εμείς μιλάμε για αυτούς που είναι σήμερα κοντά. Δεν το ξεκαθαρίζω. Εμείς μιλάμε για αυτούς που έχουν συνταξιδότητα σύνταξης. Μισό λεπτό, κύριε Μελά. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Το ξέρω ότι είστε πολύ φερνινήφοι σε όλα τα κανάλια. Υπερκαλύψα το χρόνο. Ειδικά τα τελευταία 24 ώρες. Πάμε σε ένα διάλειμμα, κύριε Μελάνη. Πάμε για αναδιάταξη, γιατί τώρα αρχίζει το παιχνίδι. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι θα γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα η συζήτηση απόψε. Παρακαλώ πολύ τους καπνίζοντες να μην αφήνουν τα νέφη των καπνών να διατρέχουν την αίθουσα. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Τσίπρας μου άρεσε πάρα πολύ. Η συνέντευξή του, κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα σύστημα το οποίο είναι ευφιέστατο. Ρίχνει αντισώματα, όπως λέμε στην πολιτική γλώσσα. Δεν θέλει να κατηγορηθεί εκ των υστέρων για κάτι το οποίο δεν εφήρμοσε ή ήταν ανακριβές. Αναλυθές. Έτσι λοιπόν, κατά διαστήματα, στον κύριο Σρόιτερ, στον κύριο Παπαχελά, σε μένα, δύο συνεντεύξεις μου έχει παραχωρήσει, μία τηλεοπτική, μία για το περιοδικό μου και μία φορά τον έχω συναντήσει, επειδή κάποιοι λένε ότι μου έχουν κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε. Ανεξάρτητα πολιτικών διαφορών, έχω επικοινωνία με πλήθος στελεχών του. Από την εποχή που ήταν 3%. Μέχρι τώρα που είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα στην αξιωματική αντιπολίτευση, έχω δημοσιογραφική, τακτικότατη, καθημερινή σχεδόν, αν όχι κάθε μέρα, δύο φορές την εβδομάδα επικοινωνία. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν που λέτε κάτι που είπε. Το ρώτησαν αν είναι εγγυημένες οι καταθέσεις. Είπε αυτό που έλεγε και ο Λουδοβίκος που έλεγα εγώ, ο φίλος μου ο Κώστας ο Καραμάλης, ότι μέχρι 100.000 είναι. Εκείνη την ώρα του κάνει follow-up, είναι πονηρό το δίδυμο του Sky, έμπειροι δημοσιογράφοι, και του λέει, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Κοσιόνη, πάνω από 100. Και όπως λέγαμε στις παλιές καλές εφημερίδες, τις κομματικές τις παλιές, και εκείνος δεν εμίλησε, γράφαμε στον τίτλο, δεν απάντησε. Θέλω να το δείτε, διότι ο άνθρωπος είναι γνώστης της όλης ιστορίας της οικονομίας. Έχει αρχίσει και αποκτά μεγαλύτερη εμπειρία. Δείτε το. Οι καταθέσεις μου στην τράπεζα, ρωτάει ο άλλος, οι μικρές ή μεγαλύτερες, οι οικογενειακές μας, είναι εγγυημένες ή όχι, ή κινδυνεύουν? Οι καταθέσεις στις τράπεζες, κύριε Τσίμα, και ιδιαίτερα, όπως γνωρίζετε, καταθέσεις κάτω από 100.000 ευρώ, δεν κινδυνεύουν. Εφόσον είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εγγυημένες, η χώρα θα συνεχίσει από να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ απολύτως είμαι βέβαιος ότι γενικά οι καταθέσεις των ανθρώπων δεν κινδυνεύουν. Το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ευσταθές. Πριν από λίγο περάσαμε τα stress test. Πριν από λίγο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι το τραπεζικό σύστημα πέρασε τα σενάρια κινδύνου. Έγινε μια προσομοίωση σε δύσκολες συνθήκες. Εσείς όμως λέτε ότι θα αλλάξετε. Θα αλλάξετε τις δικές σας τραπεζών, θα τις βάλετε υπό δημόσιο έλεγχο και θα τους λέτε τι να κάνουν. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να μην το αποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική που Τράπεζα. Που είδατε συγγραμμένο ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα συμφωνήσει σε ένα σχέδιο εξυγείας του τραπεζικού συστήματος της χώρας? Αυτά θα τα κάνουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν θα βάλουμε κατσαπλιάδες στις διοικήσεις. Δεν θα έρθουμε με ρεβανσισμό. Θα ασκήσουμε τον έλεγχο του δημοσίου, όπως οφείλουμε να ασκήσουμε τον έλεγχο του δημοσίου. Και αν σας πούν όχι, θα ασκήσουμε έλεγχο, διότι πρέπει να ασκήσουμε. Είμαστε μέτοχοι στις τράπεζες. Και αυτό το οποίο έχουμε δηλώσει ευθαρσώς ότι θα κάνουμε είναι ότι το Ταμείο Χρηματοπιστικής Σταθερότητας θα αποκτήσει μια εθνική στρατηγική, αν θέλετε. Τη στρατηγική της προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος.
Και εκείνος δεν απάντησε. Πάνω από 100.000 κανείς δεν ξέρει. Μόνο οι Γερμανοί ξέρουν. Είπε ότι εκτιμάει πως απεδέχθη... όλες οι καταθέσεις δεν θα κινδυνεύσουν. Δεν ακούσατε που είπε ότι όλες κινδυνεύουν. Εκτιμάει μέχρι ότι όλες... Λέει, από 100.000 και κάτω είναι εγγυημένες. Από 100.000. Λοιπόν, λέει όμως μία, θα πω στο φίλο μου τον κύριο Βούση... Και πόσες επιχειρήσεις έχουν βγάλει τα ταμεία τους εδώ και 2 χρόνια έξω, κύριε Τράγκα, και φέρουν κάθε Παρασκευή μόνο για τους μισθούς. Λέγε. Και πόσες από αυτές τις ίδιες επιχειρήσεις με τις ενδομηλικές συναλλαγές είναι στο κέντρο της φοροδιαφυγής. Θέλεις να συνεχίσω? Και πόσοι Έλληνες έχουν πάνω από 100.000 και ποιος κινδυνεύει? Μισό λεπτό. Σου λέω ότι το ATM πια γελάει ο κόσμος. Μισό λεπτό. Από ό,τι λέει το καινούργιο νομοσχέδιο, πρώτα οι τράπεζες και μετά οι πολίτες. Μισό λεπτό. Θέλω να πω όμως κάτι. Είπε το τούχο σου θα αποκτήσει μια στρατηγική διαφορετική. Ακούστε κυρίες και κύριοι. Με το τούχο σου τα λεφτά που έχει μέσα ανανεούνται κάθε χρόνο. 31 Δεκεμβρίου λήγουνε. Βέβαια, είπε σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική. Λέει θα αποκτήσει, όχι. Όχι, όχι, για το τούχο σου. Μεταφέρω ακριβώς. Σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι, πέραν αυτό. Μισό λεπτό. Πέραν αυτό. Ό,τι πουν οι Γερμανοί. Μισό λεπτό. Για να καταλάβετε σε ποια κατάσταση. Ξέρετε, δεν είναι ο Τσίπρας. Είναι σε ποια κατάσταση βρισκόμεθα όλοι μαζί. Αφήστε τώρα τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορεί να του πούμε ότι. Ο Τσίπρας θα παραλάβει γκόμενα γκαστρωμένη. Τέρμα. Θα μεγαλώσει το παιδί. Όπως και ο Σαμαράς παρέλαβε κυρία την οποία είχαν βιάσει χωρίς προφυλακτικό. Τέρμα. Γιώργος Παπανδρέου, εθνοκτόνος, κατά τη γνώμη μου. Από εκεί και πέρα έχει μετατραπεί το ιδιωτικό χρέος της χώρας σε διακρατικό, το πιο επικίνδυνο. Πήραμε όσα χρωστάγαμε στην Deutsche Bank και στην ΠΕΜΠΕ. Και τα κάναμε να τα χρωστάμε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Γιώργος Παπανδρέου, εθνοκτόνος. Τελειώσαμε. Από εκεί και πέρα, προσέξτε, γιατί το τούχο σου το πιπηλάει πολύ ο Αλέξης. Και εγώ δεν θέλω να δω Αλέξη Κέραυνο τον Αλέξη, γιατί θα δω το μισό ελληνικό πληθυσμό να απορροφά κραδασμούς. Στην αριστερά εννοώ. Προσέξτε λοιπόν. Το τούχο σου ανανεούται, πηγαίνετε να ρωτήσετε ένα διοικητή τραπέζης, κάθε 31 Δεκεμβρίου. Με τη συνένεση των δανειστών, το 11,4 δις, δεν του κρατάει και το χαϊδεύει ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Σαμαράς στο τούχου σου. Ήτανε για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το θέλουμε για μαξιλάρι, αλλά στις 31 λίγοι και πρέπει να κάνουν έτσι το κεφάλι αυτοί για να ξαναγυρίσει με τις υπογραφές τώρα. Αυτή είναι η ιστορία και πάω στον κύριο Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, θέλω να σας ρωτήσω... Θα τη χάρη στην εκπομπή σας αυτό το περιβιασμού και τα λοιπά να το βάλετε σε πολλά εισαγωγικά, διότι είναι εγκληματική ενέργεια. Είναι εγκληματική ενέργεια, φυσικά. Άλλο τον καστρομένο και μάλλον πάμε κριτή την πλάκα. Είναι, αλλά είπατε για χρόνια, ο βιασμός είναι 10 χρόνια, πώς είναι. Προφανώς θα πρέπει είναι να... Είναι 10 χρόνια, μια δεκάρα είναι ο βιασμός. Έτσι, διότι λοιπόν, γίνονται, είμαστε ναι, σε ζούγκλα. Η, σε ζούγκλα η προστασία εξωγάμων τέκνων όμως είναι θεάρεστη. Και ξύλο ατελείωτο πέφτει λοιπόν, στο γενικείο πληθυσμό. Ο κύριος Οικονόμου, κύριε Οικονόμου, φοβερά πράγματα. Πόσοι δραστηριοποιήσετε, να θέλουμε μια πληροφορία, πόσοι δραστηριοποιήσετε τώρα σε αυτή την ομάδα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι με πρωτοβουλία του κύριου Λικούδη και δική σας επίσης, και η οποία δημοσκοπικά ακούω ένα γκάλο που βγαίνει τώρα, κινεί το ενδιαφέρον του χώρου στον οποίο ανήκετε και κινείστε εδώ και πολύ καιρό. Έξι είστε πλέον τώρα, σαν ομάδα. Βρισκόμαστε, έχουμε συναντηθεί αρκετοί βουλευτές και 6 συναντηθεί. Αυτό έχει σημασία, ότι έχετε συναντηθεί. Είναι από το χώρο της κεντροαριστεράς. Είναι ανεξάρτητη επιτοπλίστων και η κυρία Φούντα από τη Δημάρχη έχει υπογράψει ερωτήσεις που καταθέτουμε. Είστε εσείς ο κύριος Λικούδης. Ο κύριος Αϊδόνης, ο κύριος Σαϊδόνης και ο κύριος Στατσόπουλος. Μάλιστα. Και φιλοδοξούμε και άλλοι βουλευτές να μας λένε τουλάχιστον στις συζητήσεις που κάνουμε, τους ενδιαφέρουν οι πρωτοβουλίες και κινήσεις που κάνουμε και οι ερωτήσεις και οι βουλευτικές παρεμβάσεις. Και όλα αυτά έχουν έναν προσανατολισμό να σχηματοποιηθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα κεντροαριστερής κατεύθυνσης. Πάντε να βρείτε το δεκάρι, οι 10 βουλευτές. Εντάξει, δεν είναι τόσο. Δεν παλεύουμε για το 10, όσο για να υπάρχει μια συντεταγμένη ενιαία έκφραση και να μπορέσουμε στις εκλογές να κατέβουμε ως ένα σχήμα το οποίο να, με αυτόνομο τρόπο. Δηλαδή να διεκδικήσουμε την. Εκλογική μας παρουσία στην επόμενη Βουλή. Αυτή τη στιγμή είστε 5. 6. 6 ακόμα. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές. Δεν θέλετε ακόμα. Υπάρχουν να... πολλές κινήσεις. Δεν έχουν βουλευτές. Βουλευτές δηλαδή, είναι το ένα κομμάτι. Προχθές ο Λικούδης, ο Σπύρος και οι μεταρρυθμιστές συγκροτηθήκαν πανελλαδικά. Εκλέξαν το όργανό τους.
ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος, στο οποίο ανήκω εγώ, μια κίνηση λειτουργήσε και διαμόρφωσε το όργανο του το Πανελλαδικό. Υπάρχουν και άλλες κινήσεις, πρόσωπα, προσωπικότητες, διανοούμενοι, καλλιτέχνες, πρόσωπα. Μόσχελο, δεν ήταν. Και ο Μόσχελος Ηλίας. Μιλάς για διανοούμενους και καλλιτέχνες. Δηλαδή γίνεται, υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Και ο Ραγκούσης ο Γιάννης ήταν και έκανε την τοποθέτησή του. Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή σχηματοποιείται πάλι μια πολιτική πλατφόρμα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Στον χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος κινείται στον χώρο του ριζοσπαστικού κέντρου, όπως λέμε εμείς. Για να πούμε και κάτι παραπάνω τώρα, θα κάνετε γραφεία, έχετε γραφεία ήδη. Όχι, ούτε γραφεία θα κάνουμε, ούτε τέτοια πράγματα θα κάνουμε. Δεν έχουμε χρήματα για να κάνουμε τέτοια πράγματα. Θα κινηθούμε με τις επαφές μας, με τον ηλεκτρονικό τρόπο, διαδικτυακά. Μας ξέρουν και τους ξέρουμε τους περισσότερους συμπολίτες. Δεν υπάρχουν χρήματα για να κάνουμε αυτά τα παλιά που γινόντουσαν. Ναι. Και νομίζω ότι δεν χρειάζονται πλέον να κινηθείς έτσι. Θα κινηθείτε προς σχηματισμών κοινοβουλευτικής ομάδας, έτσι. Και με βάση τις εξελίξεις. Αν θέλετε ένα σχόλιο να κάνω τώρα για τα ζητήματα που υπάρχουν στην Έχετε γέφυρες ήδη, ξέρω εγώ, με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ποτάμι, με το έτσι. Σκέφτεστε τέτοια πράγματα. Αν μπορούν και είναι ανακοινώσιμα να τα πούμε. Έχετε κάτι στο νου σας, κατά νου τώρα που. Εμείς θέλουμε να δημιουργηθεί. Ακούστε, εμείς κινούμαστε στον χώρο της κεντροαριστεράς. Στον χώρο της κεντροαριστεράς είμαστε ανοιχτοί για συνεργασίες και για συζήτηση. Και με το ΠΑΣΟΚ την Ελιά και με το Ποτάμι και με άλλες δυνάμεις. Δεν λέω το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ οριοθετείται στον χώρο της αριστεράς. Εμείς είμαστε σε πιο κεντρογενές πλαίσιο και επίπεδο κινούμαστε. Κέντρο αριστερό. Ναι, αλλά είναι μια αριστερά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εντάξει, όχι, δεν αποκλείω τη συζήτηση. Απλά θέλω να πω. Μια αριστερά ευρωπαϊκή, μια αριστερά η οποία μιλάει και λέει ότι δεν αποκλείουμε τη συζήτηση των τραπεζών. Αξιοκρατικά, καταλάβατε, είναι μια αριστερά τέτοια. Ευρωπαϊκή, δηλαδή θα λέγαμε. Σαφέστατα. Δεν αποκλείουμε τη συζήτηση, απλά μιλάμε για τη συγκρότηση. Τώρα, γίνονται διάφορες κουβέντες. Δεν βλέπω όμως, όπως είναι τα πράγματα, να διαμορφώνεται αυτή η μεγάλη συμμαχία που θέλαμε εμείς, δηλαδή όπως σας είπα και με το ΠΑΣΟΚ και με το Ποτάμι. Και από ό,τι φαίνεται θα κινηθούμε. Δεν σας θέλει ο κύριος Θοδωράκης. Όχι, ή εσείς δεν τον θέλετε. Όχι, δεν είναι έτσι. Απλά νομίζω ότι θα κινηθούμε ο καθένας στο δικό του δρόμο. Ο καθένας στο δικό του δρόμο. Θα υπάρξουν τρία σχήματα. Να πάω στον κύριο Καπερνάρο. Κύριε Καπερνάρο, εσείς ακούστηκε το όνομά σας από τον κύριο Μπαλτάκο, ο οποίος φτιάχνει, λέει, τις ρίζες. Ένα άλλο κόμμα είχαμε, ξέρω εγώ, την Ελιά. Μετά να και ένα σχόλιο να κάνουμε και για το Εντάξει, εσείς μπορείτε να πείτε, κινήστε μαζί με τον κύριο Μπαλτάκο. Άρα το σοβαρότερο θέμα που με ρωτάτε, γιατί είναι η πρώτη φορά που ανοίγω το στόμα μου να μιλήσω από την ώρα που κάτσαμε στις 11 η ώρα, είναι εάν ακούμε εγώ το κόμμα ή το κίνημα που κάνει ο κύριος Μπαλτάκο. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς δεν έχουμε τέτοιου είδους. Τα ραδιόφωνα και εφημερίδες. Σωστό. Και όφυλα σας για λέω, να λοιπόν, μην εμφανιστώ ως λάξ παρουσιαστής. Ωραία. Ναι, ναι. Σας λέω λοιπόν ότι, σας απαντώ μάλλον, ότι κανένα κόμμα και κανένα κίνημα και καμία κίνηση δεν κάνει ο κύριος Μπαλτάκος. Απλά ο κύριος Μπαλτάκος είναι από τους συνομιλητές, είμαστε αρκετοί συνομιλητές, όχι επαγγελματίες πολιτικοί. Ναι. Ο μόνος ο οποίος είμαι βουλευτής είμαι εγώ, 2-2,5 χρόνια πόσο είμαι, ο οποίος ουδέποτε υπήρξα κατά το παρελθόν πολιτικός ενεργός. Είμαι τα τελευταία 2,5 χρόνια. Με αυτήν την ιδιότητα και με την δήλωση ότι όσο είμαι ποτέ δεν θα γίνω επαγγελματίας, με ενδιαφέρουν άλλα πράγματα και όχι οι έσω-έξω κεντροκάτι σχηματισμοί που να είχαμε κάτι άλλο εχθές, σήμερα να πάμε να φτιάξουμε κάτι άλλο και μεθαύριο κάτι άλλο, προσαρμοζόμενοι στις ανάγκες εντός εισαγωγικών πρώτα της βουλευτικής έδρας, στη συνέχεια της πολιτικής και της κοινωνίας. Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται να επανασυστατεί η συντηρητική, αστική, δημοκρατική παράταξη, διότι αυτή τη στιγμή πάνω απ' όλα βάζουμε τα πατριωτικά μας αισθήματα που μπορούν όλοι οι Έλληνες να έχουν, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα όλοι ο καθένας για λογαριασμό του να μιλάει και με συλλογικότητα αλλά και με ατομικότητα, διότι προέχει, όπως μου δώσατε, μου κάνατε την τιμή να κάνω μια συνέντευξη στο περιοδικό σας, το τελευταίο που κυκλοφορεί, και σας είπα ότι οι ώρες που περνάμε είναι τραγικά σοβαρές, τραγικότατα σοβαρές, και ασχολούμαστε περί όνου σκιάς. Την ίδια ώρα που ο Νταβούτο κλουκάνει, αυτά είναι εθνικά θέματα, όχι μόνο οικονομικά. Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι το παράπονο μου αυτό που το έχω εκφράσει πολλαπλώς, δεν συγκαλεί τους προέδρους των κομμάτων,
για να δούμε ποιος θα αναλάβει την ευθύνη της άρνησης, για να τους επιστήσει την προσοχή και την τραγικότητα των στιγμών. Και να πούμε αυτό που λέτε εσείς, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα και μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Περισσότερο για τον εαυτό μας ή για τους σχηματισμούς μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτό, ενώσαμε τις ανησυχίες μας, συμπέσαμε στις θέσεις και έγινε μία ανακοίνωση αυτού του τολμήματος που το τολμούμε με μεγάλη προσοχή, σύνεση, ψυχραιμία, παρακολουθώντας με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα και που έχει εξέλιξη. Και μετά από όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε, κύριε Τράγκα, επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ θα εντείνω την προσπάθειά μου συντομότερα να καταλήξουμε εκεί που έχουμε και που σκοπεύουμε να καταλήξουμε, έτσι ώστε να πάρει γρηγορότερα σάρκα και οστά αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να μεταξελιχθεί σε κόμμα. Ήδη έχουμε βγάλει ανακοινώσεις, διότι πιστεύουμε και σε σχέση με, τα τηλεφωνήματα, αν θέλετε, που γίνανε, με τις αναζητήσεις από πολλούς ανθρώπους που συμφωνούν καταρχήν με αυτά, εγώ πιστεύω ότι η αναγκαιότητα είναι η εθνική συνοχή. Αναγκαιότητα είναι να επανασυσταθεί η χαμένη θεμελιώδης αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης κράτους και πολίτη, που δεν υπάρχει. Έφτασε ο πολίτης να μισεί το κράτος του, που δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους πολιτικούς και στην πολιτική. Και άκουσα προηγουμένως με λύπη τον κύριο Τσίπρα, ένα νέο άνθρωπο, που μια και μίζει για κουλτούρα ο εξαιρετικός ο κύριος Βούτσης, έχει ήθος στη Βουλή ο κύριος Βούτσης. Έχω να πω το εξής. Η κουλτούρα είναι η ίδια του Έλληνα, κύριε Βούτση. Την προοδευτικότητα δεν σας χτύψε καμία νερά, είδε το μαγικό ραβδάκι που είστε εσείς οι προοδευτικές παρατάξεις. Προοδευτικοί είναι κι άλλοι. Εγώ είμαι, δεν ξέρω αν είμαι προοδευτικός, αλλά τα ένσημά μου είναι ΙΚΑ ως φοιτητής και Ταμείο Νομικών ως μαχόμενος 35 χρόνια δικηγόρος στο πεζοδρόμιο. Δεν ξέρω την προοδευτικότητα κάποιων αριστερών που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, που ήταν ΕΚΕ και πήγαν στο ΠΑΣΟΚ και έχουν κάνει του κόσμου τα λεφτά και δεν δούλεψαν ποτέ. Θέλω να πω και το εξής. Είπε προηγουμένως όριο φημών για τους αποστάτες. Η ομοιομορφία σε μια κοινωνία. Λέμε λοιπόν, συμφωνώ, έχει νόημα, είναι παρά το πίπερο. Αλλά όμως όχι σε αυτές τις στιγμές. Έχω λοιπόν τον κύριο Τσίπρα προηγουμένως που μίλησε για αποστασίες. Αποστασίες και λέει όργιο φημών. Ασχολήθηκε ένας σκληρός δικαστής, αν θέλετε. Αυστηρός, συγγνώμη, όχι δικαστής, εισαγγελέας. Και πήγε την υπόθεση στο αρχείο με τον Κουμπαρά. Πάλι μιλούσαν για αποστάτες και υπενιχτικά υπονοούμενα που προσέβαλαν την προσωπικότητα του Έλληνα βουλευτή. Ασχολήθηκε η εισαγγελία και πήγε η υπόθεση αρχείο. Με μία απόφαση προχθές επανένοιξε, έδωσε διαταγή η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ξανά άνοιξε η υπόθεση αυτή μετά από μία καταγγελία. Όταν έγραψε η εφημερίδα. Δεν έχω καταλάβει. Είναι Κουμπαράς από το Τσοκά, από τα παιχνίδια που παίρναμε από την Εόλια. Ξέρουν από πού είναι, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό που μιλάω, το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό που δηλαδή, τσοντάρουν οι πλούσιοι. Ακριβώς αυτό. Αυτή την εποχή οι πλούσιοι είναι Λάρζ. Είναι γνωστό για την υπόθεση αυτή. Πήγε ο κύριος Κουρλέτης, το έχει βγάλει στο αυτό, το έγραψε το κόντρα. Έχει στοιχεία ο κύριος Κουρλέτης. Τα εγώ στοιχεία... με συγχωρείτε, εμπιστεύομαι τον κύριο τα Τσίπρα. Στοιχεία... Ο κύριο Τσίπρα είπε όργιο φημών. Ακούστε να σα πω. Όργιο φημών. Ακούστε να σα πω. Είναι με αυτά αποδεικτικά στοιχεία λοιπόν, το όργιο φημών. Το όργιο φημών που πήγε και κατέθεσε και εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριο Κουρλέτης και με τα αναγνώσματα αυτά, με όσου. Μα το πήρε πίσω, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριο Κουρλέτης. Δεν ξέρω τι πήρε πίσω. Είπε, άκουσα, διάβασα. Το θέμα είναι ότι. Διάβασα σε μια εφημερίδα. Κάπου το διάβασα, είπε ο άνθρωπο. Μην το κατηγορούμε. Δεν το κατηγορώ εγώ. Είπε κάπου, διάβασα κανέναν άνθρωπο. Είπα ότι το όργιο φημών που δημιουργούμε υπενιχτικά υπονοούμενα και τέτοιους συνειρμούς για τους ανεξάρτητους κυρίους βουλευτές, για τους βουλευτές γενικά, έφτασε και έγινε υπόθεση που χειρίστηκε η εισαγγελέα και την έβαλε στο αρχείο. Ξανά άνοιξε με την κυρία προχτές που έκανε μια καταγγελία από τον κύριο αυτόν που της είπε αυτά. Και τι της είπε, με συγχωρείτε, γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Βγήκε ένα σούκουρας. Ένας κύριος, δεν ξέρω πώς τον λένε, και είπε ότι έστειλε email που ξέχασε το ερωτηματικό στο τέλος. Εγώ τον είδα τον άνθρωπο στο Μέγα, αλλά αν κινούνται έτσι τα κόμματα στην κοιλάδα του Πεσαβάρ, παίρνοντας τον κύριο Σούκουρο, να κάνει απόπειρες δωροδοκίες με email, κάτι δεν πάει καλά στη χώρα. Η χώρα θα διαμελιστεί. Δεν μπορεί να μην. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει απόπειρες δωροδοκίες με email από σοβαρά κόμματα, μπλε, γαλάζια, πράσινα, κίτρινα, κόκκινα, βυσσινή, οτιδήποτε, πρέπει να. Φεύγετε να φεύγουμε, να δαγκώνουμε όλοι μαζί. Και με όλα διαβατήρια αυτά στα νησιά Σαμόα. Γρήγορα, στα Γαμόα. Φεύγεις κατευθείαν. Και σας πω που καταλήγουμε. Σούκουρας. Δεν γίνεται αυτά. Και τώρα... Έχετε ξανακούσει εσείς ως ποινικολόγος 35 χρόνια
να έρθω εγώ να δωροδοκίσω εσά μέσω email. Ποτέ. Μην τρελαθούμε κιόλα. Τα ακούν οι δικαστέ τη σεβαστή και γελάνε. Και αν γίνει αυτό, πα αμέσω στα αρμόδια όργανα. Εσύ να πλησιάσει ήταν, όχι να δωροδοκίσει. Και πα αμέσω στα αρμόδια όργανα. Προσέγγιση. Μπορεί να ήθελε σε ραντεβού. Και πα αμέσω. Και πα αμέσω. Πα αμέσω στα αρμόδια όργανα. Στην Κατερίνα έχει ακούσει τίποτα τέτοιο. Όχι. Δηλαδή ούτε να δούμε λίγο, να την πάρει με το θα κάνουμε μελάκια εδώ πέρα. Να ολοκληρώσω. Θα φτιάξουμε πω είμαστε μια χώρα και πολιτική ζωή αγγέλων. Να ολοκληρώσω. Όχι, αγγέλων δεν είμαστε. Άλλα δύο λεπτάκια. Εσεί το πιστεύετε με email. Έτσι όπω πάει. Μισό λεπτό. Εσεί πιστεύετε. Διότι εγώ έχω ακούσει από τον κύριο Καπερνάρο τι καταγγελίε του περί ΣΔΟΕ. Και περί πιέσεων, όχι, το αποσυνδέω, ναι, άλλο, αυτό, το αποσυνδέω απολύτως από την προεδρική εκλογή. Είναι μια πρακτική. Μαζί σας. Έτσι, το αποσυνδέω απολύτως. Να είμαστε σαφείς. Μαζί σας. Αλλά δεν ζούμε με τα αγγελάκια. Μαζί σας. Εντάξει. Απαντώ. Επισημείτη εγκαθίσταντο στα γραφεία. Είπα, έτσι, λοιπόν, συμφωνώ σε αυτό. Επισημείτη εγκαθίσταντο στα γραφεία. Όπως επίσης το όργιο φημών δεν είναι. Επιτρέψω μία παρέθεση, έχει μεγάλη σημασία, κύριε Καπερνάρο. Τον χρόνο δεν τον πάνε εγώ. Καθόλου, ούτε κατά τη διάρκεια. Εις βάρος μου ότι δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, λέμε περί οργίου φημών, δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις, οι οικονομικές, οι δωροδοκίες. Εντάξει. Το όργιο φημών για τα έτη μη, στο οποίο αναφέρθηκα προηγούμενα, ή για άλλες πιέσεις που θα υπάρξουν, είναι επίσης μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία που δεν μπορεί τους πολιτικούς να τους αφήνει αδιάφορους. Και υπάρχει ερωτηματικό. Υπάρχει ερωτηματικό. Εσείς έχετε. Δεν μου λέτε το ενδεχόμενο να μην θέλει ο κύριος Καπερνάρος να χάσει την καρέκλα του στη Βουλή για να ψηφίσει πρόεδρο ή ο κύριος Μελάς ή οποιοδήποτε. Εσείς το θεωρείτε εξαγορά. Εγώ δεν θέλω να φύγω από την καρέκλα μου στη Βουλή. Υπάρχει. Μα, ούτε μα είναι δυνατόν να το θεωρεί οποιοδήποτε απόπειρα χρηματισμού ότι δεν θέλω να χάσω την καρέκλα μου, την βουλευτική μου αποζημίωση και την πολιτική μου καριέρα. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω λοιπόν ότι κοντό ψαλμός, τώρα ήρθα εγώ από τη Βουλή κατευθείαν, δεν μπορεί να ξαναπάω και όλες δεν το συνεχίζει. Κοντό ψαλμός, όποιος την Κυριακή το βράδυ, για να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά, καταψηφίσει αυτόν τον προϋπολογισμό και αυτή την κυβέρνηση και με τα καινούρια που θα έρθουν μέσα στους κωδικούς, δεν καταλαβαίνω γιατί σε ένα μήνα θα ψηφίσει την παράταση για δύο χρόνια της πολιτικής της και της ζωής. Σας το θέτω ευθύτατα και κρατήστε το ως είδηση. Αγαπημένε μου Νίκο, επιμερίζει τις επιλογές του. Επιμερίζει την επιλογή του. Λέει όχι σε κάτι. Αλλά στον και σε δύο εβδομάδες. Και στην πολιτική του δηλαδή, καριέρα, λέει, μέσα στις συνταγματικές διαδικασίες. Μην μου τρώτε χρόνο όμως τώρα. Και είναι παράταση αυτής της πολιτικής που την έχει καταψηφίσει. Ακούστε, να καταλαβαίνεις η εκλογή, ότι το να ψηφίσεις πρόεδρο δημοκρατία σημαίνει ότι αποδέχεσαι πολιτική κυρία, κύριε Βούτση. Να ψηφίσουν από δηλαδή, τώρα. Δηλαδή, μαζέψτε 180 την Κυριακή το βράδυ. Αυτή θα είναι η πρόκλησή μας. Εγώ σας δίνω ειδήσεις τώρα και δεν καταλαβαίνετε το τι θα γίνει αυτές τις μέρες. Γιατί να το θέσετε έτσι, ότι πρέπει να πάρει ο προϋπολογισμός 180. Στην Κυριακή 180, όποιος θέλει θα το κάνει τώρα. Μια άρα ξέρουμε τι θα πει ο Σύνης αύριο. Δεν θα έρθει σε δύο εβδομάδες να πει τι ρωτήσω κάτι. Τι καλό πράγμα είναι ερώτηση. Το χρόνο θα τον πάρει ο Καπερνάρος όμως. Όταν μιλάς με βουλευτές, όταν μιλάς με βουλευτές που ήταν σε κάποιο κόμμα και ανεξαρτοποιήθηκαν και τους καλείς και τους λες έλα στις λίστες τις δικές μου, τι είναι. Δεν το είπαμε σε κανέναν και δεν μας το ζήτησε κανείς. Όταν συναντιέστε με ανεξάρτητους βουλευτές που ήταν σε κόμματα και φύγανε, μόνο σήμερα είδα τέσσερις μέσα στη Βουλή. Απαντώ. Και ο Καπερνάρος έχει τον χρόνο. Η κλεψίδρα του χρόνου. Δεν δώσαμε τίποτα, δεν μας ζητήσαν τίποτα. Εσείς ειδικά θα πάρετε πολύ χρόνο. Εσείς, ο κύριος Καπερνάρος. Έχω και τον χρόνο του κύριου Βούτση. Όλο. Συμφωνώ πολύ. Ό,τι ανάλωσε. Ό,τι ανάλωσε. Απαντώ σε αυτά που είπε. Θα γίνει. Θα το ξαναπάρετε πολύ. Κύριε Καλπατζή, δεν μίλησα καθόλου. Θα το ξαναπάρετε. Έχω να σα κάνω ερώτηση καλή. Και οφείλω να δώσω μια. Δέχομαι αυτό που είπε ο κύριος Βούτσης για τον εκβιαστικό μηχανισμό που ήταν στημένος δεκαετίες στο ΣΔΟΕ με ορισμένους οργανωμένους κομματικούς αποκλαδικές του ΠΑΣΟΚ στο ΣΔΟΕ. Τιμώ τους έντιμους υπαλλήλους του ΣΔΟΕ. Επειδή έκανα και στην Προκαταρτική Επιτροπή, ξέρω τι σημαίνει να έρχονται τα ανώτατα στελέχη να καταθέσουν και τη λίστα Λαγκάρντ και να λένε δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω. Να απαντάω ο κύριος, ήταν ο κύριος Καλπατζής και γελάει. Και να του λες, για πες μας αυτό το περιστατικό και να σου απαντά νομίζω ότι δεν θυμάμαι. Για πες γι' αυτό και λέει δεν ξέρω τίποτα από τις εφημερίδες τα έμαθα. Άνθρωποι, ανώτατα στελέχη που είχαν τελείς τα Λαγκάρντ δύο χρόνια στα χέρια τους. Μιλάω για αυτούς εγώ, γιατί είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν όλους τους Έλληνες, όλους τους υπουργούς και όλους τους υπουργούς δικηγόρους εν ενεργεία
και όχι κατ' επιλογή, γιατί τότε είναι ξεφτυλισμένη η δημοκρατία, δεν είναι δημοκρατία. Και λέμε τώρα, εάν αυτό συμβαίνει, τότε έχω δίκιο εγώ που το επικαλούμε. Διότι είπα και το άλλο, κύριε Βούτση, που το θυμάστε στη Βουλή. Εγώ έχω καταθέσει τα φορολογικά και ασφαλιστικά μου στοιχεία στα πρακτικά τη Βουλή των Ελλήνων, που είναι δημόσια έγγραφα για οποιοδήποτε Έλληνα, και έκανα δήλωση ότι δεν έχω ένα ευρώ πουθενά ποτέ σε τράπεζα του εξωτερικού. Ποτέ συμμετοχή σε offshore, πουθενά ποτέ, και καμία συμμετοχή σε ΜΚΟ. Και είπα, όποιος έχει το στοιχειώδη πολιτικό ανδρισμό από όλους τους βουλευτές και από όλους τους υπουργούς, τους διατελέσαντες υπουργούς και υφυπουργούς με το 86 του συντάγματος, να το κάνουν και αυτοί το ίδιο. Γυρίστε στον προηγούμενο. Πάω τώρα στο προηγούμενο και λέμε τώρα. Πολλά λέτε, γυρίστε στον προηγούμενο. Πάμε και λέμε. Γυρίστε στον προηγούμενο. Αυτό μου μιλάω. Ναι, ναι. Γυρίστε στον προηγούμενο. Διατελέσαντες δικηγόρους. Ναι, ναι. Δικηγόρου και υπουργού και υπουργού. Με το κοντάκι. Οφείλω να σα πω ότι εγώ αντιλαμβάνομαι. Αντιλαμβάνομαι το θυμοειδέ. Άμεσα το αντιλαμβάνομαι. Γυρίστε στον προηγούμενο συλλογισμό. Πάμε στο άλλο. Για να δώσω και χρόνο. Λοιπόν, πάμε στο άλλο. Τώρα το όργιο θυμών και του βουλευτέ. Εγώ δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Σαμαρά ούτε πρόκειται ποτέ. Δεν έχω μιλήσει με κανένα εκπρόσωπο κόμματο. Έχω δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστώ, είμαι ανεξάρτητο βουλευτή. Σα έριξε κανεί καμιά σκιά. Όχι, λέμε γενικά. Θέλω γιατί να δηλαδή, με συγχωρείτε. Γιατί ο κύριο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αγαπητέ κύριε Καπερνάρο. Ο κύριο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ συνομιλεί με ανεξάρτητου βουλευτέ. Φίλε μου, καλέ. Πολύ καλέ. Δεν σα έριξε κανεί καμία σκιά. Το ξέρω. Μα το θέμα είναι, βάζω πρώτα τον εαυτό μου. Αυτή τη στιγμή αγορεύεται πισκιά. Μα είπαμε για πώς λειτουργεί το κράτος. Όχι, αγορεύεται πισκιά. Σας παρακαλώ, κύριε Καπερνάρο. Ότι υπάρχει ένα σύστημα που σας παρακαλώ, κύριε Καπερνάρο. Είδατε τι είπε ο κύριος οικονόμου, μιλάτε για τον εαυτό σας. Πάντα με γνώμονα τον εαυτό μου. Και λέω το εξής. Εμένα δεν με πλησίασε κανείς. Γιατί εγώ να ακούω ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές και οι βουλευτές είναι αποστάτες. Α, να διευκρινίσω, παρακαλώ. Για να μην δω αύριο πουθενά στο διαδίκτυο οτιδήποτε, ο κύριος Σαμυρίδης σε απευθείας ερώτημά μου, αν τον πλησίασε κανένας, στην αρχή είπε ο άνθρωπος, έτσι ακριβώς, δεν θα σας απαντήσω, αλλά αμέσως μετά, σε δευτερόλεπτα, είπε κανένας. Όχι, είπε παρακαλώ πολύ. Να ήρθε κανένας με φάκελο, κιλός. Ναι, όχι. Και τελειώνω. Και παρακαλώ πολύ, αυτό διευκρινίζεται. Του είπα, ήρθε κανείς με φάκελο και μου είπε όχι. Για τους... Μην δούμε αύριο στο διαδίκτυο ότι Αμυρίδης στην εκπομπή. Δεν καταλαβαίνω. Παρακαλώ, επειδή έγινε κουβέντα ότι πλησιάζουμε φημολογίες, ακούσαμε το απόσπασμα, όχι, ακούσαμε ένα απόσπασμα του κυρίου Τσίπρα. Και ρώτησα εγώ ευθέως τον ομιλούντα εκείνη την ώρα και είπε όχι. Πάμε παρακάτω. Κύριε Δράκα, για να διαβάσετε τα παραπολιτικά του Σαββάτου. Τη διαμάχη που έχει ξεκινήσει. Αν το διακόπτετε, θα τελειώσει την αγόρευσή του στο κακουριοδικείο σε 4 ώρες. Πάμε παρακάτω. Για τους αποστάτες, για τους αποστάτες, για να ολοκληρώσω. Γιατί με ενοχλεί αυτό και με προσβάλλει, αν θέλετε. Γιατί μιλάει για όλους τους βουλευτές. Δεν ανέχομαι ότι οι Έλληνες βουλευτές αυτή τη στιγμή πλησιάζονται για να πάρουν λεφτά και να χρηματιστούν. Δεν το δέχομαι για κανέναν. Απολύτως για κανέναν. Για οποιοδήποτε λόγο ναι. Αλλά όχι κανένας βουλευτής αυτή τη στιγμή δεν μπορεί. Λέω, θα τα πω μεθαύριο γιατί είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Είχα την τύχη και κληρώθηκα εγώ. Λέω λοιπόν το εξής για να τελειώνουμε. Αφίσταμε είναι το ρήμα και αποστάτης είναι το ουσιαστικό. Αυτός που είναι αποστάτης αφίσταται από τον έρκο που έδωσε και ότι θα τηρεί το Σύνταγμα και τους νόμους στο κράτος. Την ελεύθερη το Σύνταγμα του. Λέει το, στο άρθρο 60 παράγραφος 1. Και δεν υπάρχει καμία εξαίρεση και την για το κόμμα του. Ότι ακριβώς έχει απεριόριστο το δικαίωμα στη γνώμη και της επιλογής και της ελεύθερης βούλησης. Ψήφο κατά συνείδηση. Της επιλογής και της ελεύθερης βούλησης. Ωραία, φεύγει από το κόμμα του και το Σύνταγμα είναι κουβέντες. Κύριε Καπερνάρο, το Σύνταγμα είναι κουβέντες. Καταλάβατε. Ποιος είπε κουβέντες. Βάλτε μια τελεία. Καλείς τη λέξη κουβέντα. Μέχρι σήμερα φεύγεις από το κόμμα και κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Βάλτε μια τελεία. Κύριε Καπερνάρο, το Σύνταγμα αυτό λέει. Βεβαίως κάθε βουλευτής φεύγει από το κόμμα του, δεν του ζητάς ούτε την έδρα ούτε τίποτα και λέει την άποψή του. Γιατί λοιπόν. Αλλά ως προς το κόμμα του είναι αποστάτη. Τι να κάνουμε τώρα, πειράζει. Τι να γίνει. Εμάς αν φύγει, το δηλώνω εδώ, αν φύγει άνθρωπος από το ΣΥΡΙΖΑ από του 71 και ψηφίσει μεθαύριο πρόεδρο Δημοκρατίας και φύγει από το κόμμα κτλ. Για μας θα είναι ένας αποστάτης. Ούτε θα τα έχει πάρει ούτε τίποτα. Θα είναι αποστάτης. Ακούστε, μιλάω για τους ανεξάρτητους βουλευτές. Πειράζει που σας ρωτάω, απαντήστε μου. Μιλάω για τους ανεξάρτητους. Μα δεν μπήκατε ως ανεξάρτητοι στη Βουλή εσείς. Μέσω κομμάτων μπήκατε όλοι. Το κόμμα, εγώ όταν έκανα συμφωνία. Αλλιώς δεν μπορούσατε να μπείτε. Ακούστε να σας πω. Κανείς, ούτε εγώ. Ακούστε να σας πω. Κάνετε λάθος. Σας διαψεύδω.
Διότι εγώ έκανα συμφωνία όταν πήγαμε τον πρόεδρο του κόμματος, ναι, ότι μάλιστα. Έχω το άρθρο 60 παράγραφος 1 του συντάγματος. Συμφωνήσαμε γι' αυτό και ψήφισα όχι στην άρση αναστολής της χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής. Άλλοι από τους Αλεξάνδρους Αλλήνες είπανε παρόν, άλλοι είπανε όχι και ο Μαριάς είπε ναι. Τότε γιατί δεν κουνήθηκε φίλο. Εγώ δεν σας είπα τώρα λέτε το ότι σε όλες τις αποφάσεις είναι καπερνάει. Λέω το εξής σημασία. Τώρα είπατε. Λέμε για κρίσιμες στιγμές. Θα δώσετε παράταση το δύο κρίσιμο χρόνια. Ποιος το ερμηνεύει. Θα δώσετε δύο παράταση. Το κρίσιμο το ερμηνεύετε εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εμείς δεν μπορούμε ο να. Ο βουλευτής δεν έχει προσωπικότητα. Εμείς δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε. Είπατε προηγουμένως. Αν από τον αντιμνημονιακό χώρο μετά από 2,5 χρόνια πάτε και δώσετε παράταση ζωή στην κυβέρνηση, εγώ δεν θα το κρίνω. Εσείς. Θα μου πείτε περί θεωρίας των θεσμών. Εγώ δεν είναι δυνατόν. Εγώ διακρίνω. Βεβαίως. Προηγουμένως είπατε ότι αν ψηφίσουμε, εάν καταψηφίσει ένα βουλευτής τον προϋπολογισμό, να δούμε πώς θα ψηφίσει για πρόεδρο Δημοκρατία. Βέβαια. Το θέμα τώρα είναι να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Για την πολιτική ολοκληρώθηκε. Κύριε Καπετάνο, τελειώσατε. Τελειώσατε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Εάν καταψηφίσει κάποιο τον προϋπολογισμό, είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάει άλλη μια ώρα. Αν ψηφίσει είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό. Συγγνώμη, με συγχωρεί. Εάν είναι με την αντιπολίτευση. Εάν δεν ψηφίσει είναι με την αντιπολίτευση. Εάν ψηφίσουν 180, εάν. Αν ψηφίσουν ναι στον πρόεδρο, τα πήραν από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Εάν ψηφίσουν 120, όχι, τα πήραν από το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς αυτό έκαναν οι βουλευτές. Κύριε Καπερνάρο, εμείς ως ΚΚΕ έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ψηφίσουμε κανέναν για πρόεδρο Δημοκρατίας. Κανένα, εντάξει. Διότι ο πρόεδρος Δημοκρατίας δεν κάνει άλλο τι από το να επικυρώνει. Είναι ξεκάθαρες οι θέσεις του Κουκουέ. Και δεν θεωρούμε. Και μέρη συμφωνώ μαζί σας. Ναι, και δεν θεωρούμε ότι όποιος ψηφίσει υπέρ ή κατά είναι αργυρώνητο. Έτσι, μπράβο. Κύριε Χαλβατζή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Καταλήξαμε. Κυρίες και κύριοι, οι περισσότεροι από εσάς το ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να το πω εγώ. Το Σύνταγμα επιβάλλει επιτάσσει ελεύθερη επιλογή και βούληση κάθε βουλευτή οποιασδήποτε παράταξη. Δεν λέει πουθενά το Σύνταγμα ότι πει ο αρχηγός, ότι πει το κόμμα, ότι πει οτιδήποτε. Λέει ότι όποιος ψηφιστεί και μπει ως εκπρόσωπος του ελληνικού λαού, είτε μπλε, είτε πράσινο, είτε βυσσινή, είτε γαλάζιος, είτε γκρίζος, είτε οτιδήποτε, έχει ελεύθερη βούληση και επιλογή την ώρα που αποφασίζει για τον κόσμο που τον ψήφισε. Τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Άκουσα κάτι καταπληκτικό προχθές. Ένα ερώτημα που έγινε στον κύριο Τσίπρα. Πάλι, γιατί, μα τι θα γίνει, κύριε. Θα πάω και στον κύριο Μουζάκη. Εδώ δεν ήρθαμε. Μα θα σας ρωτήσω. Θα συνεργαστείτε ή όχι με τον κύριο Τσίπρα. Να συζητήσουμε. Αριστεροί είσαστε κι εσείς. Αυτό είναι το, βέβαια. Το πρόβλημα. Βέβαια, γιατί με εσάς ο Τσίπρας κάνει κυβέρνηση. Κύριε ενώ χωρίς εσάς δεν κάνει κύριε κυβέρνηση. Τράγκα, έχουμε το προβλήμα επανειλημμένα. Κύριε Χαλβατζή, με εσάς η αριστερά κάνει κυβέρνηση στην Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε. Χωρίς εσάς δεν κάνει κυβέρνηση ποτέ σχεδόν. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων, ναι. Σας είπαμε και το έχουμε δηλώσει ευθαρσώς, δημοσίως, επανειλημμένα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι ριζικά αντίθετο. Και τι είναι δεξιός, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δεξιός ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο, με βάση τις δηλώσεις και του αρχηγού του, αποδέχεται την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι δεξιός, αποδέχεται, είναι εκπρόσωπο του κεφαλαίου, εκπρόσωπος. Αποδέχεται την κατάσταση που υπάρχει και τις σχέσεις της χώρας με το ΝΑΤΟ. Αυτοί είναι δύο βασικοί πυλώνες. Άρα είναι φιλοαμερικανός, είναι, αφού αποδέχεται το ΝΑΤΟ. Κοιτάξτε, ο καθένας κρίνεται. Εμείς δεν βαφτίζουμε τι είναι ο ένας και τι είναι ο άλλος. Ναι. Εμείς λέμε ότι όποιος αποδέχεται την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. Όποιος αποδέχεται το ΝΑΤΟ, ναι. Ανεξάρτητα από δευτερεύουσες ή τριτεύουσες διαφορές, δεν μπορεί να έχει ουδεμία σχέση. Δηλαδή ψευδός λέγεται ριζοσπαστική αριστερά. Ψευδός λέγεται. Μα μη συγχωρείτε, ο τίτλος. Κοροϊδεύει δηλαδή ότι λέγεται ριζοσπαστική αριστερά. Μα μη συγχωρείτε, ο τίτλος τι σημαίνει. Κάθε φορά ο τίτλος
δεν ανταποκρίνεται και στο περιεχόμενο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και στη Γαλλία, δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γαλλία, παλαιοί σύντροφοι στον αριστερό είναι... χώρο, όπως ο κύριος Λαφαζάνης, ο κύριος Βούτσης, με αγώνες στην αριστερά, δεν είναι αριστεροί. Δεν βαφτίζουμε εμείς ποιος είναι, ούτε δίνουμε πιστοποιητικά. Εγώ θα σας έλεγα, κύριε Τράγκα, ότι το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα έχει στον τίτλο το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά δεν έχει ούτε μία σχέση ούτε με τον μαρξισμό-λενινισμό, ούτε με τον καλά, και τώρα δεν υπάρχει κεντρικό κόμμα όπως η Σοβιετική Ένωση. Μόνοι σας είσαστε. Έχει μείνει ως υποκατάστημα το ΚΚΕ, κάποιου παλαιού υπαρκτού σοσιαλισμού. Όχι, κύριε Τράγκα. Ναι. Όχι. Παραδοσιακό, μεν, ορθόδοξο, αληθινό, αλλά σαν υποκατάστατο πλέον. Τα κομμουνιστικά κόμματα είναι κομμουνιστικά κόμματα. Και στον τίτλο και στη θεωρία. Όμως, ορισμένα κομμουνιστικά κόμματα έχουν απεμπολίσει τις βασικές αρχές. Να πούμε ένα. Το γαλλικό σας λέω, το ιταλικό. Το κινέζικο το παραδέχεστε? Μα έχουμε μιλήσει για το κινέζικο. Λέω να τα πούμε ξανά μια φορά. Το κινέζικο κομμουνιστικό κόμμα. Ποιο έχει μείνει τότε μαζί σας? Ακολουθεί σήμερα μια πολιτική καπιταλιστικής ανάπτυξης. Άρα είστε μόνοι στο σπίτι, όπως λέει και η ταινία. Όχι. Δηλαδή, ολομόναχοι στην Ιφίλιο. Ποιο άλλο είναι? Η Κούβα. Και αυτή έχει φύγει. Περισσότερα από 60 κομμουνιστικά κόμματα και εργατικά κόμματα. Ψάχνω να βρω πού είναι αυτά. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Μου λέτε ότι το Πεκίνο δεν είναι. Η Μόσχα είναι καπιταλιστική. Η πρώην υπαρκτή Σοβιετική. Σε όλες τις χώρες του κομμουνισμού υπάρχουν κομμουνιστικά κόμματα. Μπορεί να έχουμε με πολλά ιδεολογικές διαφορές, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι κομμουνιστικά κόμματα. Επιτρέπετε να σας πω. Εμένα θα μου... Ναι, κύριε Βούτση, εσείς θα απαντήσετε, όχι εγώ. Επιτρέπετε να σας πω κάτι. Αυτό που κρίνεται σήμερα στη χώρα, με συγχωρείτε, κατά κοινή ομολογία, είναι κάτι διαφορετικό. Να ξεφύγουμε από την ανθρωπιστική καταστροφή και από τη χρεοκοπία. Και γι' αυτό ο κόσμος. Εμείς έχουμε πλήρη συνείδηση. Δεν είναι ούτε σοσιαλιστές, ούτε αριστεροί, ούτε κομμουνιστές. Ίσως και η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που ψηφίζουν αυτή τη στιγμή. ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε πρόκειται. Το πρόγραμμά μας, δεν είναι ούτε κομμουνιστικό, ούτε σοσιαλιστικό. Ούτε... Και μα... Αυτό κρίνεται αυτό τώρα. Είναι και, και με αυτή την έννοια, με τους φίλους και συντρόφους του ΚΚΕ και με δεν το κόμμα του. Με πλήρη σεβασμό και στις απόψεις τους και στην τακτική τους, θεωρώ πως όλα θα κριθούν στην ώρα τους. Με βάση, ας πούμε, και, και τη λαϊκή εντολή. Κύριε Βούτση, επειδή το πώς καθένας θα την αναγνώσει. Εσείς είστε ιστορικός στέλεχος. Εσείς είστε ιστορικός στέλεχος του συνασπισμού. Από τα παλιά. Από τα πρώτα. Όχι, νιώθετε ότι είστε νέο Πασόκ. Από τα πρώτα πήγα όταν έμεινε εκτός Βουλής. Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία. Ναι, αλλά έχετε πολλά χρόνια. Ναι, είστε από το κόμμα της Ταβέρνας. Είστε από το 3%. Όχι, είμαι από αυτό που λένε οι σύντροφοι του κυρίου Μιχελάκη, πεζοδρόμιο. Ας πούμε σήμερα, πεζοδρόμιο. Ξανά πας λέγανε πεζοδρόμιο. Πείτε μου κάτι, εσύ νιώθετε νέο Πασόκ τώρα? Ούτε κατά διάνοια. Γιατί προχτές άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει, τι να κάνουμε, οι συνδικαλιστές δεν φταίνε, λέει. Ούτε κατά διάνοια. Τους αγκάλιασε όλους τους συνδικαλιστές του Πασόκ. Πάντοτε, πάντοτε υπήρχαν συνδικαλιστές της αριστεράς. Και συνδικαλιστές ταξικοί και συνδικαλιστές που μείνανε με μισό παντελόνι και με αγώνες από το πρωί μέχρι το βράδυ και που και σε αυτούς οφείλονται πολλές κατακτήσεις της μεταπολίτευσης. Αυτές οι γενικεύσεις, οι συνδικαλιστές. Τον ακούσατε τον αρχηγό σας? Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Τον ακούσατε τον αρχηγό σας? Και ένα κατωτάτο. Ήταν ευγενέστατος και είπε ότι οι συνδικαλιστές, λέει, δεν φταίγανε. Λέει, οι άνθρωποι τώρα αν έρχονται. Προφανώς ότι φτάσαμε στη χρεοκοπία από τους συνδικαλιστές, από τις ακρότητες ορισμένων συνδικαλιστών ή από το ότι κάποιες μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις ενσωματώθηκαν. Ακούσατε τι σας είπε Γιάννη Μιχελάκης? Χέρι του Πασόκ κυρίως και ύστερα και άλλων κομμάτων. Ακούσατε τι σας είπε Γιάννης Μιχελάκης με πολύ αγάπη? Θα μπαίνετε, λέει, μέσα στην Κουμουνδούρου και θα ρωτάνε ποιος είναι ο κύριος. Ποιος είναι ο κύριος? Οι καινούργοι που θα είναι μέσα. Εγώ αν μπορώ για να... Ο Γιάννης Μιχελάκης να πάρει λίγο το λόγο, παρακαλώ. Και μετά, κύριε Μουζάκη, θα μου δώσετε ένα κομμάτι πολύ καλό. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε προχθές ποιος είναι πλούσιος. Και δεν απάντησε.
Τι θέλεις είναι να σου πει, Τράκα, δηλαδή να σου πω τα 300 και τα 200 που συζητάμε από τότε που τα συζητάγαμε έχουν πέσει αντικειμενικές αξίες που σκεφτόμαστε το 150. Θα καταλάβετε. Μα για να σας μιλήσω ειλικρινά, κατάλαβε. Να σου πω τι, από το περιουσιολόγιο. Επειδή βλέπουμε, μου θυμίζει ένα παλιό σύνδρομο, θα το θυμηθείτε εσείς κύριε Τράγκα. Κοιτάξτε την κάμερα για την Ελλάδα. Μιχελάκη, παλιό τηλεοπτικό παράγων. Ναι, απλώς δεν το μπορώ. Την κάμερά σας, ναι. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, τηρώτημα σας ένα τραπέζι και μιλάμε όλοι και κοιτάζω ένα στον άλλο, όχι την κάμερα. Τέλος πάντων. Εμένα αυτό το οποίο μου θυμίζει ένα παλιό σύνθημα που λέει για τους μη προνομιούχους. Ο καθένας, ξέρετε, έβαζε τον εαυτό του στους μη προνομιούχους. Είτε αυτός ήταν επιχειρηματίας υψηλά ιστάμενος στο οικονομικό στάτους, ας πούμε, ήταν ένας απλός πολίτης. Αυτές οι γενικεύσεις για το ποιος είναι πλούσιος κτλ. Που θυμίζει αυτή την ιστορία, φαντάζομαι και σε εσάς. Θέλω να πάω όμως στην ουσία της συζήτησης, γιατί ξέρετε οι αντίθετες γενικεύσεις, πολλά, οι οριζόντιες πολλά. Τι σας θυμίζουν, κύριε Μιχαλή? Το αντίθετο επίσης λοιπόν, δεν είναι οδυνηρό? Λοιπόν, ότι να πάρουμε από όλους και από το μικρό και από το μικρότερο. Να πάμε λίγο στην ουσία. Ποια είναι η ουσία? Αυτό που ξεκινήσατε, κύριε Τράγκα, στην αρχή της εκπομπής και το αφήσαμε στη μέση. Αυτή τη στιγμή η χώρα υπάρχει ένας κίνδυνος, γιατί για μένα είναι πολιτικός κίνδυνος. Κίνδυνος που μπορεί να υπονομεύσει τις επόμενες γενιές. Να πάει η χώρα σε εκλογές. Όχι γιατί φοβόμαστε την εκλογική διαδικασία. Κανείς δεν πρέπει να τις φοβάται τις εκλογές. Είναι ύψιστη δημοκρατική διαδικασία και όλοι θα πρέπει να τις σεβόμαστε. Όμως, όταν ο ελληνικός λαός, πέστε μου μία δημοσκόπηση, όπου εμφανίζεται η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, να πιστεύει ότι η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες αποτελεί λύση στα προβλήματα. Ξέρετε, δεν καμία υπάρχει. Τα προηγούμενα 30 χρόνια. Κύριε Βούτσι, τα προηγούμενα 30 χρόνια. Ξέρετε καμία που σε αυτό το ερώτημα να απαντάνε αλλιώς? Πάρα πολλές φορές. Καμία. Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Ψάξτε. Επειδή τους έχω ψάξει, πιστέψτε με, μετά από τόσα χρόνια δημοσιογραφίας, έχω ζήσει. Αυτά είναι ερωτήματα για να συσκοτίζουν από τον καταλληλότερο. Θυμάσαι για το Σιμίτι που βγήκε το ερώτημα ο καταλληλότερος. Δεν θα παίρνουμε τις δημοσκοπήσεις à la carte. Στην πρόθεση ψήφου θα λέμε τι ωραία που τα λέει ο κόσμος και στα ποιοτικά στοιχεία θα λέμε αυτά είναι ψευδεπίγραφα. Σε αυτό συμφωνώ. Ή θα την παίρνουμε όλη τη δημοσκόπηση, ή θα την παίρνουμε όλη τη δημοσκόπηση υπόψη, ή θα την πετάμε όλοι. Επειδή λοιπόν οι δημοσκοπήσεις τις παίρνεις στην ολότητά τους, θα σεβόμαστε αυτό που λέμε. Δεν θα λέμε αυτό με βολεύει, το παίρνω, το άλλο το πετάω. Κανένας, καμία δημοσκόπηση δεν έχει δείξει ότι ο ελληνικός λαός πιστεύει ότι η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες δίνει λύση. Σεβόμαστε την εκλογική διαδικασία, ύψιστη δημοκρατική διαδικασία και κανείς δεν πρέπει να τη φοβάται. Όμως, αυτή τη στιγμή, εσείς το μόνο που κάνετε, εσείς ζητάγατε εκλογές από το φθινόπωρο του 12. Είχαμε πάει σε διπλή εκλογική αναμέτρηση και από το φθινόπωρο του 12 ζητάγατε εκλογές. Βέβαια, διότι είχατε βγει με το πρόγραμμα του Ζαπίου και κάνατε το Σύνταγμα, λοιπόν, και κάνατε το πρόγραμμα του Καϊμαχτσαλάν. Δύο μνημόνια φέρατε. Κύριε Βούτσι, γι' αυτό, κύριε Μιχαλάκη, είναι να φωνάζει ο ένας πάνω στον άλλο. Όχι, δεν φώναξα. Όχι. Λέτε να μιλάει ο ένας πάνω στον άλλο. Δεν ήμασταν τίποτα τρελοί που το λέγαμε. Παρακαλώ, τακτοποιήστε τη σκέψη σας. Μην ξυπουργείτε. Αφήστε να πούμε μια άποψη. Παρακαλώ, κονταροχτυπιέστε χωρίς να μπορεί να βγει προς τα έξω ο τηλεοπτικός λόγος. Αυτό λέω. Αφήστε να ακουστεί ο καθένας και θα μας κρίνει ο κόσμος. Πάμε λοιπόν. Εκτός λοιπόν από αυτό, το θέμα της πρόωρης προσφυγής, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα σοβαρό. Καμία δημοσκόπηση δεν σας έχει δώσει ποτέ πλειοψηφία. Ένα. Χρειάζεστε άλλες δυνάμεις για να στηριχθείτε. 11 μονάδες. 11 μονάδες. 11,5. Επίσης σε μια τελευταία δημοσκόπηση, κύριε Τράγκα, μια και το αναφέρετε, της ΠΑΛΣ, σε σχέση με την προηγούμενη της, βλέπουμε για πρώτη φορά μετά από αρκετό διάστημα να μαζεύει η ψαλίδα, να κλείνει. Γιατί? Γιατί να συμβαίνει τώρα? Γιατί ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ. Ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ναι. Μιλάω να κλείνει είναι η ψαλίδα. Είναι στο 7 το ΠΑΣΟΚ, 7,5. Να κλείνει η ψαλίδα, είπα, κύριε Μυρίδη. Ναι, ναι, τι εννοώ αυτό? Γιατί? Σε συνδυασμό με το άλλο που είπα, ότι ο κόσμος βλέπει ότι η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες θα μας οδηγήσει σε πολιτικό χάος. Διότι όταν ένα κόμμα ζητάει επί μόνος εκλογές, δεν υπάρχει πλειοψηφία. Ουσιαστικά τι βλέπουμε? Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ό,τι βγήκε σε ευρωεκλογές, η εγκυρότερη δημοσκόπηση που έχει γίνει, το βλέπουμε και στις κάλπες συν πλην κάτι μονάδες και στα όρια του στατιστικού λάθους πολλά από αυτά. Καλά, μπορεί και να ρωτάω, έχουμε συντηγή και ρωτάω, εντάξει, και ρωτάω, τι σημαίνει για την μπορεί επόμενη μέρα, επειδή κάποια στελέχη, κύριε Τράγκα, πει, θα ξαναπάμε σε εκλογές. Θα ξανατρέχουμε σε εκλογές και θα πηγαίνουμε σε διαδικασίες τέτοιες. Έχει δώσει μια καταπληκτική συνέντευξη στο ΚΡΑΣ που κυκλοφορεί στα περίπτερα, που αναλύει πλήρως από τη δική του την πλευρά και από το κόμμα του τι θα συμβεί και μάλιστα, να το πω τώρα δύο λόγια, λέει δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε με αλλεπάλληλες εκλογές. Βέβαια, κατ' εμέ είναι πολύ
Και πώς θα γίνει και πώς θα γίνει το κύριο Τσίπρα, παλαιοκομματική μέθα, κατάλαβα, που σε πάω. Που θα δώσει ο λαός εντολές. Κύριε, να μιλήσει και αυτή η πλευρά και να πάω στον κύριο Μουζάκη. Ανετότατη πλειοψηφία θα υπάρχει, αυτό δεν σημαίνει αυτό. Παρακαλώ, κύριε Μπούτσι, να μιλήσει, αποτεύει να μείνει άφωνος μάρτυρας. Ναι, εδώ. Γιατί ένας ο μικρός δικοματισμός που πάει να στηθεί, καταρχάς δεν συγκινεί πάρα πολύ κόσμο, είναι καταγραμμένο σε όλες τις δημοσιοποιήσεις, αλλά είναι καταγραμμένο και στις ευρωεκλογές και στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Και λέω μικρός δικοματισμός, γιατί πραγματικά τα 85άρια που έδινε ο λαός, ο ίδιος λαός. Στα δύο κόμματα. Στα δύο κόμματα, όχι όμως η ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, τελειώσαν αυτά. Μιλάμε σήμερα ταβάνι το 60% με 55%, ευρωεκλογές 48%. Άρα λοιπόν υπάρχει πολύ κόσμο ο οποίο με δυσπιστία και δυσφορία, θα έλεγα, αντιμετωπίζει τα δύο κόμματα. Αυτά που δεν κυριαρχούν μονοκομματικά πλέον. Και μου κάνει εντύπωση γιατί καλούνται συνέχεια τα δύο κόμματα, ενώ είναι κυβέρνηση συνεργασίας, έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας πλέον. Και ό,τι είναι ο λόγος ο δικός σας, κύριε Μιχελάκη, είναι και το ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή που είστε κυβέρνηση συνεργασίας. Εκτός αν είναι κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Όχι, να πω ότι να δείτε. Θέλετε, μια και μου το βάλατε, να σας όχι, πω. Χαίρομαι πολύ. Ακούστε να δείτε. Όχι, δεν, επειδή ακούστε μου το να δείτε. Αυτό δείχνει. Δεν παρεξηγείται αυτό που είπα. Θα παρεξηγηθεί αναγκαστικά. Γιατί η έλλειψη συνεργατική κουλτούρα σε αυτή τη χώρα. Κάνετε λάθος. Αν δηλαδή ένα λεπτό, κύριε Μιχελάκη, σε αυτή τη χώρα θεωρείται είδηση ότι ο Τσίπρας βλέπει τον Βενιζέλο. Αν θεωρείται είδηση. Εγώ δεν το θεωρώ είδηση. Πάντως, για όσο είδηση πέρασε. Εγώ προσωπικά λέω και ως δημοσιογράφος και ως βουλευτής. Μα κοιτάξτε τώρα. Την άποψή μου. Ήταν είδηση. Ήταν, όμως, δεν καταλάβατε. Εννοώ με την είδηση την έννοια της είδησης της είδησης. Φυσικά και δεν είναι είδηση. Εδόθειος πρόβας είναι. Μια γραφικότητα. Παρακαλώ, εδόθειος πρόβας είναι. Τότε γιατί όταν ήταν σε έναν ευρωπαϊκό τύπο. Λέτς και είπε εμείς δεν θέλουμε τον Βενιζέλο. Μια ευρωπαϊκού τύπου. Εδόθειος πρόβας είναι. Μου επιτρέπετε. Μια ευρωπαϊκού τύπου γραφικότητα είναι αυτό το παράδοξο εδώ. Δηλαδή το ότι τα κόμματα δεν συνεννοούνται ή δεν μιλούν. Όχι να συμφωνήσουν, να μιλήσουν. Παραποιείτε με αυτό που λέει αυτό που είναι υποχρεωτικό. Επιτρέψτε όμως. Ολοκληρώστε, κύριε Οικονόμου, το δικό σας συλλογισμό, παρακαλώ. Και έχω ήδη καμπανάκι, αλλά ακούστε. Εδώ λοιπόν, δεν μπορεί τα δύο μεγάλα κόμματα να μην συνεννοούνται και να μην συνομιλούν μεταξύ τους. Άκουσα σήμερα, λέει ο κύριος Τσίπρας, άμα με καλέσει, λέει, θα πάω. Είναι υποχρεωμένοι να μιλάνε οι δύο κύριοι. Μιλάω για τον Πρωθυπουργό και τον Αξιωματικό. Πολύ, λίγο, πολύ. Όλα τα κόμματα. Δεύτερον. Και να έρχονται και στη Βουλή δυνατόν. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Σήμερα γίνεται Υπουργικό Συμβούλιο, πείτε το κι αυτό. Άρα λοιπόν, εδώ πάμε στο τέλος του προηγούμενου κύκλου, του μνημονιακού. Τυπικά, υποτίθεται, πάει να γίνει τελευταία αξιολόγηση, έχει κάνει ένα πισωγύρισμα η κυβέρνηση. Εδώ από το Σεπτέμβριο τα πάνελ που συμμετείχα εγώ, αλλά και όλοι μας νομίζω συμμετείχαμε και συζητάγαμε πώς θα γίνει η διαχείριση του δημόσιου χρέους, κύριε Μιχελάκη. Μιλάγαμε για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Τώρα έχουμε κάνει μια οπισθοδρόμηση, ένα πιστογύρισμα. Συζητάμε πώς θα κλείσει ο κύκλος ο προηγούμενος, αν υπάρχει ένα κενό δημοσιονομικό, αν αυτά τα πράγματα μπορούν να δεχθεί η Τρόικα ή όχι. Δηλαδή, έχουμε κάνει ένα πιστογύρισμα. Αυτό το πιστογύρισμα πρέπει να τελειώσει. Το δέχομαι, ο αδερφιόρο μου να απαντήσει. Μάλιστα, θα απαντήσει. Πιστεύω όμως ότι δεν θα κλείνεται ένα-ένα, κύριε. Να πάρουμε μια τάξη, παρακαλώ. Αυτό ο κύκλος πρέπει να τελειώσει, κύριε Τράγκα. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το επόμενο διακύβευμα. Το μεταμνημονιακό. Όχι όλοι μαζί, παρακαλώ. Το μεταμνημονιακό, λοιπόν. Το μεταμνημονιακό. Όχι όλοι μαζί. Όχι όλοι μαζί. Εσείς. Το μνημόνιο είναι 420 εφαρμοσμένων. Ακούστε ένα λεπτό. Δεν είναι ιδανειακή σύμβαση. Σαφέστατα είναι και η εκτελεστική νόμη, αλλά όμως αυτός ο κύκλος. Εκτελεστική νόμη είναι. Όχι όλοι μαζί, παρακαλώ, όπως οι φιλές του. Ο ιστορικός και πολιτικός κύκλος. Ένα λεπτό, κύριε Βούτση. Ο ιστορικός και πολιτικός κύκλος της τετραετίας των μνημονίων ολοκληρώνεται με τις 31 12. Μπορεί να έχουμε μια νέα σύμβαση, μπορεί να έχουμε ένα νέο κύκλο. Θα το βαφτίσουμε κάπως, ναι. Μπορεί να βαφτιστεί όπως θέλετε. Αυτό το θέμα λοιπόν. Ολοκληρώνεται. Για μας. Για την κίνηση που ετοιμάζουμε και ξεκινάμε. Πρέπει να υπάρχουν τέσσερα στοιχεία για την συνένεση όλου του πολιτικού κόσμου και αν χρειαστεί και τη συμφωνία. Ποιο είναι? Τη διαχείριση του δημόσιου χρέους, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο εκλογικός νόμος και η συνταγματική αναθεώρηση. Σε αυτά τα τέσσερα σημεία, νομίζω, πρέπει η πολιτική τάξη της χώρας, τα πολιτικά κόμματα, να συναντηθούν. Και εκεί θα δράσετε και ως ομάδα εσείς, ο κ. Λικούδης και οι άλλοι. Κυρίες και κύριοι, μισό λεπτό θα σας δώσω λόγο, με πιέζουν από πάνω. Έχω ένα σκηνοθέτη, τον ξέρω τον κύριο Βελάνη, είναι καταπληκτικό παιδί. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω το εξής πράγμα για να τελειώνουμε. 7,2 δις πρέπει να πληρώσει η δυστυχή σκυλάδα του Πεσαδά στο τέλος του Δεκεμβρίου. 7,2 και 10 δις τον Ιούνιο.
είτε το θέλουμε είτε όχι, επειδή έχουμε παράγει τα 10 κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Το θέμα. Τα 10 δις του Ιουνίου είναι το θέμα. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Βούτση. Μισό λεπτό ακριβώς. Αν υποθέσουμε ότι είναι κυβέρνηση, θα τα δώσετε. Μισό λεπτό. Μην πάμε στο να, μην πάμε στο να προκαλέσουμε αμέσως τον κύριο Βούτση. Όχι, ούτε τον κύριο Χαλβατζή. Θέλουμε να προκαλέσουμε κυρίες και κύριοι. Αλλά δεν θα πάρουμε και τα κάρτα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή εδώ και εγώ μεταξύ των άλλων, επειδή μιλάμε 24 ώρες το 24ωρο. Και γυρίζουν οι ανεμόμυλοι των Θεών που λέγανε παλιά. Μισό λεπτό. Πώς αντέχετε, κύριε. Αυτό η ώρα πάλι θα... Θέλω να σας πω το εξής. 7,2 το Δεκέμβριο. Από τα οποία 3,6 θα πληρώσουν οι Ευρωπαίοι εδώ. Τα αδέλφια μας. Τα υπόλοιπα θα έρθουν από το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ που θα το διώξουμε. Αμέσως μετά λέτε, θα θέλουμε 10 δις. Δεν είναι για μισθούς συντάξεις. Την τσέπη όχι, θα πάνε. Όχι, 7,2 είναι μετρητούρα. Κασαδούρα, δεν ξέρω, τα έχετε δει το 7,2 πόσο είναι. Είναι δύο τρένα, ο υπερσιβηρικός, γεμάτα μοβάκια μέσα, σε τούβλα. 7,2 δις είναι τουβλάκια τέτοια, μοβέ, επάνω ο υπερσιβηρικός. Δεν χρωστάει ο λαός σε κανέναν. Δεν θα φάμε από εκεί. Λοιπόν, δεν ευθύνεται ο λαός άλλο αυτό. Αυτό το χρέος. Λοιπόν, έλα, Βελάνη. Γιατί μας λοιπόν, μισό λεπτό παρακαλώ. 10 δις είναι για τον Ιούνιο. Το Μάρτι τη βγάζει η χώρα σε συντάξεις και μισθούς, έσοδα-έξοδα. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να ξέρετε κάτι. Μετά το δεδομένο. Ότι το χρέος είναι στο 175%. Προχθές ήμουνα κάπου. 77. Σε τράπεζα. 176. Και ρώταγα αυτούς οι οποίοι βλέπουν τους κωδικούς να μεταφέρονται. Προσέξτε, οι ξένοι, μην πιστεύετε ότι μπαίνουν λεφτά στα σύνορα, βγαίνουν λεφτά από τα σύνορα, κωδικοί μεταφέρονται. Και πρέπει να σας πω κάτι, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι ελληνική, είναι Rothschild. Από το 1929 το 94% της Τράπεζας της Ελλάδος ανήκει στους ξένους, γιατί και τότε δεν εμπιστεύτηκαν την αξιοπιστία και τη φερεγγιότητα των Ελλήνων. Είναι Rothschild. Έχει τη μια πλευρά της Κέρκυρας. Δεν περνάς από εκεί. Να μιλήσουμε και, για τον ελληνικό χρυσό, κύριε. Πάμε διαφημισούλες. Κύριε Τράγκα, για τον ελληνικό χρυσό που βρίσκεται. Βεβαίως. Ή και για τον γερμανικό χρυσό. Τον ελληνικό χρυσό τον πήραν οι Γερμανοί και δεν τον επιστρέφουν. Και έχω μια υποψία η οποία ιστορικά, εγώ θα είμαι αστρόσκονη τότε, μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Γερμανοί τον απέδωσαν στους Ρότσαρντ. Δεν μπορώ να το πω, είναι σενάριο. Εγώ θα είμαι αστρόσκονη, αλλά μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι δεν πήραμε ποτέ τον κλεμμένο χρυσό. Το γερμανικό δάνειο να το γράψουμε στον προϋπολογισμό. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε. Έτσι θα το ισοσχελίσετε. Όχι, αλλά θα το γράψουμε. Είπατε ότι εμείς δεν θα φορολογήσουμε αυτούς που δεν έχουν. Θα φορολογήσουμε επιτέλους αυτούς που έχουν. Είναι μια απορία που έχει ο κόσμος από εσάς. Πολλές απορίες μπορεί να έχει, θα τις λύσουμε. Όχι, είναι μια πολύ σημαντική αυτή. Τι ορίζεται, ποιον ορίζεται ως πλούσιο. Από πόσο και πάνω. Από πόσο και πάνω. Δηλαδή, μια μέσα οικογένεια που έχει ένα σπίτι, ένα εξοχικό ή ένα σπίτι στο χωριό και ένα ή δύο αυτοκίνητα, τη θεωρείτε πλούσια σήμερα. Κυρία Κοσιονή, κάποτε έλεγαν ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια. Τα σπίτια μας τα πήραν οι τραπεζίτες και η Τρόικα. Αφήστε το αυτό τώρα. Δεν μου απαντάτε εμείς δεν είμαστε όμως. Απειλή. Θα σας απαντήσω. Μα τι εννοείται πλούσιος. Καλά, εντάξει τώρα. Δεν θα ορίσω εγώ το όριο του πλούτου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό έχει δίκιο. Κάποτε έλεγαν ότι θα έρθουν με τα άσπρα λόγα οι κομμουνιστές να πάρουν τα σπίτια. Θυμάμαι μάλιστα εγώ που δούλεψα σε δεξιές εφημερίδες. Οι κομμουνιστές ήταν έφυποι. Το 65 που δουλεύω στις εφημερίδες, θα αρχόντουσαν έφημοι να πάρουν τα σπίτια των αστών. Δεν τα πήραν οι κομμουνιστές τα σπίτια. Ούτε καν τα πήραν οι περίφημοι σοσιαλδημοκράτες. Ναι. Οι σοσιαλδημοκράτες του Παπανδρέου, οι οποίοι μεταλλάχθηκαν όπως μεταλλάχθηκαν. Κυρίες και κύριοι, τώρα τα πήραν ή θα τα πάρουν άλλοι. Εγώ όμως θέλω να μου ορίσει ο κύριος Τσίπρας τι θεωρεί πλούσιο στην Ελλάδα, διότι υπάρχει ένα όργιο φημών, όπως επικαλείται και ο ίδιος για τους βουλευτές. Θα επικαλεστώ κι εγώ ένα όργιο φημών που μιλάει για υπερφορολόγηση εκ μέρους του κυρίου Τσίπρα με καθοδήγηση
των ξένων δανειστών. Δηλαδή, με το επιχείρημα απονέμουμε δικαιοσύνη, σταματά να πληρώνουν οι φτωχοί, υπερφορολογούμε 75% τους αστούς στην Ελλάδα ή βάζουμε φάπαξ περιουσιακό φόρο, όπως αναφέρει έκθεση της Deutsche Bank. Εγώ λοιπόν είδα ότι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είχε ένα πολύ ωραίο επιχείρημα για αυτό των κομμουνιστών που θα έρθουν έφηποι, δεν απήντησε όμως καθόλου τι θεωρείται. Και ξέρετε γιατί το λέω. Ο Λαντ ήρθε στην Προεδρία της Γαλλίας λέγοντας ότι θα φορολογήσει τους πλούσιους. Και τελικά κυρίως φορολόγησε τους Γάλλους ταξιτζίδες. Θεωρεί ότι είναι πλούσιος ο Γάλλος ταξιτζής. Αν μάλιστα δουλεύει η γυναίκα του, μου το έλεγε ένας ταξιτζής Γάλλος, τον θεωρεί ότι είναι πάνω από το όριο ενός φτωχού ή στα όρια της φτώχειας ανθρώπου. Και του αλλάζει τα φώτα. Εδώ λοιπόν κάποια στιγμή, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ομάδα που είναι οι οικονομολόγοι, πρέπει να πούνε, πέραν του, ένας που έχει εισοδήματα μεγάλα, γιατί να μην πληρώσει, ακούγεται δίκαιον. Ποιος είναι ο πλούσιος? Κύριε Μουζάκη, ως φοροτέχνης, θέλω να μου πείτε, τι σημαίνει πλούσιος στην Ελλάδα της κρίσης μετά από 5 χρόνια μνημονίου? Ο όμιλος τάδε, δεν θα πω ονόματα, ο όμιλος τάδε, αυτοί μάλλον δεν θα αγγιχθούν επί των εισοδημάτων, γιατί άμα πουλάνε, με συγχωρείτε, ενέργεια ή πουλάνε ρεύμα ή πουλάνε εκείνο ή πουλάνε τ' άλλο, μιλάμε για δισεκατομμύρια. Θέλω να μου πείτε, κύριε Μουζάκη, ως φοροτέχνης από τους εμπειρότερους, τι σημαίνει πλούσιο στην Ελλάδα και τι βλέπετε να έρχεται εσείς. Κοιτάξτε, με βάση αυτά που ακούγονται. Αν ρίξετε μια ματιά στους ισολογισμούς των ομίλων ή των περισσότερων εταιριών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, θα δείτε ότι τα μεγέθη, τα αποτελέσματά τους είναι ζημιογόνα. Από εκεί και πέρα. Και όχι, θα μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Όχι, θα σας πιέζω. Ζημιογόνα σκοπίμως, πλαστός ή λόγω της κρίσης του καταναλωτισμού στην Ελλάδα? Η κρίση είναι, πραγματικά παθογόνα. Η κρίση είναι ο πρώτος παράγων. Βεβαίως κάποιοι μπορεί σκοπίμως, και έχετε δίκιο σε αυτό, να δείχνουν τέτοια αποτελέσματα. Στα φυσικά πρόσωπα δε, πάλι αυτή την περίοδο ξέρετε πάρα πολύ καλά και το γνωρίζουμε όλοι, με την ανεργία να είναι πάνω από 27%, με μισθούς και συντάξεις περιορισμένους σε σχέση με το παρελθόν, με την αγορά και την πραγματική οικονομία να έχει καθίσει, όπως λέμε κατά το κοινό λεγόμενο, αυτά που δηλώνονται σε καμία περίπτωση δεν προσυδειάζουν καν τα μεγέθη που δηλώνονταν πριν 4-5 χρόνια. Δηλαδή, αν ψάξετε να βρείτε ποιοι δηλώνουν πάνω από 100.000 ευρώ, ναι, θα διαπιστώσετε ότι αυτοί είναι ελάχιστοι. Μπορεί να είναι 500 και 1.000 τον αριθμό και μπορεί να λέει και πολλούς. Άρα, ποιος είναι ο πλούσιος? Αυτός και από αυτόν θα πάρουμε όλα τα μεγέθη? Μισό λεπτό. Δηλαδή, αυτός που βγάζει πάνω από 50-60.000 ευρώ, αν βγάζει. Όχι, όχι, μισό λεπτό, ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Γιατί η Ελλάς υπήρξε και κοιλάδα μαύρου χρήματος. Σαφώς. Και ίσως αυτός είναι και ένας λόγος που σήμερα... Όχι, κύριε Μουζάκη, εγώ δεν πιστεύω ότι επειδή στη Γαλλία και στην Ιταλία σου λέει ο επαγγελματίας πόσα θες να βάλω στο τιμολόγιο, το κόβει οπωσδήποτε, αλλά ρωτάει προηγουμένως πόσα θέλεις να σου βάλω, λέει ο υδραυλικός. Κοιτάξτε. Άρα μιλάμε ότι και εκεί είναι βασιλής της Μαυρίλας. Η δε Γερμανία είναι το μεγαλύτερο λάνδρι ξεπλήματος χρήματος, ειδικά σε κάποιες πόλεις της. Ναι, αλλά έχω θέλω πάρει... να σας ρωτήσω, ναι, κάτι. Εάν αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ εξ ανάγκης υπερφορολογήσει τις υψηλότερες εισοδηματικά τάξεις της χώρας, από πού μπορεί να επανεπενδύσει η αστική τάξη στην Ελλάδα για να ξαναφτιάξει το ζαχαροπλαστείο της, τη βιοτεχνία της ή το μαγαζί που έκλεισε λόγω μη πωλήσεων? Όχι από ίδιους πόρους όμως, σε κάθε όχι περίπτωση. Όχι από ίδιους πόρους. Αν τυχόν του πάρει, ναι, λοιπόν μέσω της φορολογίας όπως γίνεται και σήμερα. Δηλαδή πώς? Εκεί λοιπόν ο μόνος τρόπος είναι. Εσείς, αν σας έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ, πού θα ψάχνατε να βρείτε λεφτά? Χωρίς να σταματήσετε την επανεπένδυση. Εσείς είστε ένας άνθρωπος επαγγελματίας. Και σας λέει αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε, μην τα λέμε όλο ΣΥΡΙΖΑ, μια νέα συγκυβέρνηση λαϊκής κατεύθυνσης. Να σας πει, κύριε Μουζάκη, αστός είσαστε φοροτέχνης, επαγγελματίας, επιστήμον. Από πού θα ψάχνατε εσείς από την πείρα σας να βρείτε λεφτά? Θα προσπαθούσα, θα έκανα ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να μαζέψουμε χρήματα από εκεί που υπάρχουν. Και υπάρχουν χρήματα, ξέρετε, υπάρχουν αρκετές λίστες.
λίστες επιλιστών και στη Μύκονο και Στη Μύκονο, με συγχωρείτε για να μην αντιχούμε τις φορολογικές αρχές του τόπου. Έχουμε εμβάσματα στο εξωτερικό. Στη Μύκονο κουλυμπάει το ΣΔΟΕ στον άμμο όλη την ημέρα. Τα παίρνει. Δηλαδή, όταν λέω τα παίρνει, τα εισπράττει εννοώ. Προς Θεού, μην παρεξηγηθώ εν τη ρήμη του λόγου μου. Εισπράττουν καθημερινά οι φορολογικές αρχές από όλα τα νησιά επικατοχής. Μπουκάρουνε παντού, στον άμμος, εδώ, εκεί, μπουκάρουνε συνεχώς. Μην τους αδικούμε. Δεν τους αδικούμε και γίνεται πάρα πολύ δουλειά. Εκείνο λοιπόν το σημείο που πρέπει να στοχεύσουμε ποιο είναι. Έχει γίνει μια προσπάθεια να διάρθρωση του φορολογικού μηχανισμού. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Ναι. Ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ οι φορολογητές. Υπηρετούσαν στο σώμα περίπου 16-17.000 πρόσωπα και αυτή τη στιγμή είναι 8-9. Έχουν προσληφθεί νέοι, οι οποίοι όμως νέοι μπορεί να έχουν προσόντα, να μιλάνε γλώσσες, να έχουν πτυχία. Δεν έχουν όμως εμπειρία. Άρα, για να φτάσουμε να ελέγξουμε αυτά τα 54.000 ονόματα που είναι ανοίγματα λογαριασμών και όσες λίστες αναφέραμε, ξέρετε πόσο χρόνο θα χρειαστεί. Κύριε Μουζάκη, με συγχωρείς γιατί ξέρετε εσύ ξέρεις τεχνικά, αλλά εγώ πληρώνω φόρους στα 66 μου και 50 χρόνια που δουλεύω κάργα. Και το εννοώ. Για να σε ρωτήσω κάτι. Αφού δεν κόβεται τιμολόγιο στην αγορά, αφού ψοφάμε να κόψουμε τιμολόγιο, από πού θα πάνε να τα πάρουν? Προσέξτε. Από αυτά που βγάλαμε όταν είμαστε 40 χρονών, πώς θα γίνει δηλαδή? Αυτά τα έκανε μόνο ο Γκέρινγκ στους Εβραίους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή θα κάνει αναδρομικές φορολογήσεις, θα πιάσει το χαλβατζί που δεν ξέρω. Τα έχει τα χρονιά για του. Φορά. Λοιπόν. Και θα το ψάξει δηλαδή 30 χρόνια αφήσω ανοίξει την αυλή. Κάνα λουλούδι αν έχει από μέσα. Αυτό που περιγράφεται είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Όταν πηγαίνει σήμερα. Δεν μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάω ότι αύριο θα πούνε οι δανειστές. Θέλουμε να σας πάρουμε και την πρώτη κόρη. Λοιπόν. Καταλαβες. Και θα πρέπει να το εφαρμόσει η νέα συγκυβέρνηση ή η κυβέρνηση. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό που περιγράψατε, ξέρετε τι είναι. Είναι ο τρόπος που προσπαθούμε να πιάσουμε τη φοροδιαφυγή σήμερα. Όταν ήταν η περίοδη των παχιών αγελάδων, εμείς δεν κάναμε όσα έπρεπε να κάνουμε. Ερχόμαστε σήμερα λοιπόν το 2014 να ελέγξουμε κάποιον από το 2000 και να του ζητήσουμε να μας αποδείξει που βρήκε τα χρήματα. Προσέξτε, λέω ο καπενός εδώ, κύριο Καπενός. Το 2000, κάτσε μισό λεπτό. Από το 2000. Όχι, κάνει λάθος. Έχει τακτοποιήσει οι Σαββαϊδούρης με ένα θέματα. Σαφώς και έχει τακτοποιήσει και μπορεί να τακτοποιήσει. Όχι, έχει λέει, έχει βάλει κανόνες. Οι κανόνες λοιπόν ποιοι είναι? Έχει βάλει τώρα από 1η-15 κάποιους κανόνες. Ωραία, εντάξει, λέτε σου. Αλλά εγώ λέω μέχρι το 2000, πόσα χρόνια είναι πίσω, 15. Λοιπόν, πηγαίνετε εσείς κύριε Τράγκα, όταν σας ανοίγουν το λογαριασμό το 2000 και το 1 και το 2 και το 3, να βρείτε ποιες είναι οι συναλλαγές που περιέχονται μέσα. Και να δώσετε επαρκή κανένα νομικό γραφείο. Μπράβο. Και να βρείτε αιτιολογίες προκειμένου να αποδείξετε ότι δεν είσαι ελέφαντας. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αν το αποδείξετε, το θέμα ξεπλύνεται. Θα σας καταλογίσουν μεγάλα ποσά φόρων, τα οποία πλέον δεν μπορείτε να πληρώσετε, γιατί σήμερα που μιλάμε, όπως είπατε προηγουμένως, δεν υπάρχουν τα εισοδήματα όπως υπήρχαν παλιά. Έχετε επενδύσει, τα έχετε φάει, καλά κάνατε. Σημασία είναι ότι δεν έχετε μετρητά. Άρα πώς θα πληρωθούν αυτοί οι φόροι? Γι' αυτό λοιπόν έχουμε φτάσει εδώ. Δεν μου λες τι μετρητά, να σου πω κάτι. Εγώ θα πω κάτι, κυρίες και κύριοι. Αν πάτε έξω από μια τράπεζα με μια νταλίκα μοβάκια, τουβλάρες τέτοιες, 500 άρικα, και πείτε θέλω μια επιταγή υπέρ του ελληνικού δημοσίου, δεν πρόκειται να σας ρωτήσει κανείς πού τα βρήκατε. Μια νταλίκα ατέλειο τυπερσιβηρικό όλο τούβλο μοβ. Φτάνει στην τράπεζα και λες, κόψε μου 3.850.000.000 υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Δεν θα σε ρωτήσει κανείς αν είσαι καλλιεργητής. Κατάλαβες. Ναι, αλλά αν είσαι παπαρούνας. Κατάλαβες. Αν πουλάς όπλα. Κατάλαβες. Αν όμως κάνεις συναλλαγή πάνω από 500 νομίζω. Έτσι, τώρα πάνω από 500 ευρώ. 500 πόθεν. Έτσι ακριβώς. Και μπορεί να βρεθείς μπλεγμένος. Δεν μου λες, κύριε Μουζάκη, αν κάνατε... πάμε αύριο το πρωί και ακουμπήσουμε 4 νταλίκες. Μοβέ από παπαρούνα και ηρωίνη. Μα ρωτάει κανένας? Εντάξει, για να μην τους οδικούμε, γίνεται δουλειά. Ποιος θα ρωτήσει? Ποιος? Υπέρ του ελληνικού δημοσίου? Λοιπόν, εντάξει, υπέρ του ελληνικού δημοσίου? Αυτή είναι η δουλειά. Χρωστάω στο ελληνικό δημόσιο και δίνω 3 δις. Λοιπόν, με τρελάνεις τώρα. Να τα πάρει και να τα. Λοιπόν, με αυτή είναι η δουλειά του ελληνικού δημοσίου. Να τα πάρει και αυτό επιδιώκει. Το ζήτημα είναι, ξέρετε, ότι πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος. Επειδή είπατε ότι κυκλοφορούν πολλά μαύρα τιμολόγια και εξακολουθεί να μην ελέγχει τίποτα.
Και κύριε Τράγκα, εκείνο πρέπει να κατανοήσουμε όλοι, ξέρετε ποιο είναι, ότι το παιχνίδι έχει αλλάξει. Με τις μεθόδους. Παιχνίδι το λέτε εσείς αυτό, κύριε Μουζάκη μου. Τρόπος του, ο τρόπος του λέγει. Ναι, έτσι, εντάξει, μην, τώρα είμαστε παρέμβαση. Να εξηγηθούμε κιόλα. Λοιπόν, γιατί είναι, αν είναι παιχνίδι, τρόπος, με συγχωρεί πάρα πολύ, το οικονομικό στρατόπεδο συγκέντρωση, λυπάμαι που όχι, λέμε παιχνίδι. Δηλαδή. Όχι, όχι. Λάθος έκφραση. Είναι χαριτολογώντας το είπα. Αυτοκυριαστήκαμε τελείω. Λοιπόν, κοιτάξτε, ξέρετε τι πρέπει να κατανοήσουμε. Ότι λέγεται. Δεν κόβει, ο Καπερνάρο τιμολόγιο, δεν κόβει Μουζάκη ένα τιμολόγιο. Ο οικονόμου που ελεύθερο επαγγελματία. Ο τρόπος πλέον που γίνεται ο έλεγχος, επειδή γίνεται στο φυσικό πρόσωπο και επειδή έχουμε θετήσει κάποιες έμεσες τεχνικές ελέγχου που έχουν έρθει από τη Γαλλία, τις υιοθέτησαν οι Γάλλοι και τις χρησιμοποιούν οι Ολλανδοί, ο τρόπος με τον οποίο θα φορολογήσουμε, ψάχνοντας να βρούμε. Οι Έλληνες εφοριακοί δεν ήταν επαγγελματίες και δεν ήξεραν να ελέγξουν. Όχι, χρησιμοποιήσουν άλλες μεθοδολογίες. Ή ότι η διαφθορά ήταν μόνο στους εφοριακούς. Μας δουλεύουν, μωρέ. Λοιπόν, όλα παίζουν το ρόλο. Δεν μας δουλεύουν στην Ελλάδα, στην κοιλάδα του Πεσαβάρο, ότι φταίνει η εφοριακή. Λοιπόν, μας δουλεύουν. Δηλαδή, οι υπόλοιποι κλάδοι ήταν όλοι αγγελούδια. Εκείνο έλειπε. Σε περιμέναν στις πόρτες του παραδείσου. Λοιπόν, μην τρελαθούμε κιόλας. Κάθε άλλο, γιατί οι εφοριακοί υπάρχουν πολλά καλά στελέχη και δεν θα του βάζουμε όλου του εφοριακού. Αυτό ακριβώς λέω. Έχει αλλάξει όμως. Μόνο εκεί είναι. Όχι, σαφώς και όχι. Και όλοι οι άλλοι ήταν αδιάφθοροι του εξωτερικού, οι Γερμανοί, διαφθορά, οι Βέλγοι, οι έτσι, οι αλλιώς. Διαφθορά υπάρχει παντού, αλλά να πούμε και το άλλο, ότι στη διαφθορά χρειάζονται δύο. Και αυτός που τα παίρνει και αυτός που τα δίνει. Για να μην βάζουμε μόνο στο παιχνίδι αυτό που μας βάλει. Όχι, στην αρχή, αλλά δεν πειράζει. Απάντηση δεν πειράζει. Ούτε και λαβή. Λοιπόν, ένα-ένα στη σειρά. Πάμε παρακάτω. Το πρώτο τρίλεπτο, κύριο Χαλβατζή. Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Τράγκα. Δεν είναι μόνον ή κυρίως η φοροδιαφυγή. Είναι η φοροδιαφυγή, αλλά δεν είναι κυρίως. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική 40 χρόνια τώρα από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, με φοροαπαλλαγές, φοροενισχύσεις, ζεστό χρήμα στο μεγάλο κεφάλαιο. Υπάρχει αυτή η πραγματικότητα και με κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και με κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ. Να σας θυμίσω. Η φορολογία των ανωνύμων εταιριών ήταν 45%. Επί ΠΑΣΟΚ κατέβηκε στο 35%, μετά κατέβηκε στο 25% και τώρα ο κύριος Σαμαράς κάνει λόγο για έναν προσανατολισμό. Κάνει λόγο. Στηρίζεται και, πόσο είναι τώρα? Στηρίζεται και από το ΠΑΣΟΚ 26. Για να πάει, για να πάει, μερίσματα, 26 για να πάει στο 15%. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον. Τι ορίζεται πλούτος? Επειδή πολλές φορές... Πλούσιος. Πλούσιος. Που πλούτος. Πλούτος είναι, ναι, πλούτος είναι ο πλούτος. Τέρμα. Που έγιναν και αναφορές και από το ΣΥΡΙΖΑ και σχολιάστηκε πολλές φορές και έγιναν και ερωτήσεις τι είναι ο πλούσιος. Κοιτάξτε, υπάρχουν ανώνυμες εταιρείες. Υπάρχουν τράπεζες και τραπεζίτες. Υπάρχουν βιομήχανοι. Υπάρχουν εφοπλιστές μεγαλοεισαγωγής, μεγαλοεξαγωγής. Και ναι, μεγάλη επιχειρηματική όμη. Να τους διώξουμε? Όχι. Α. Όχι. Λέω, μπορείς να φύγουν οι εφοπλιστές, να φύγουν και οι άλλοι. Κοιτάξτε να, να μείνουμε μεταξύ μας. Σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον τόπο, κύριε Τράγκα, παράγεται πλούτος. Και στην περίοδο της ανάπτυξης και στην περίοδο της κρίσης, κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν. Και σήμερα που λιμοκτονεί, βρίσκεται σε εξαθλίωση ένα πολύ μεγάλο μέρος, ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού, υπάρχουν πάρα πολλοί μονοπωλιακοί όμιλοι οι οποίοι κερδίζουν. Άμα τους διώξουμε, χαθήκαμε. Θα κάνουμε πιο πολλούς φτωχούς. Εάν ψάχνουμε να βρούμε το τυπικό, το αν αυτά που δηλώνουν και ανάφερε ο κύριος Μουζάκης προηγουμένως, αν είναι καμιά χιλιάδα αυτοί οι οποίοι δηλώνουν 100.000 εισόδημα. Μπορεί να είναι και 999 αυτοί που δηλώνουν. Το κύριο είναι ότι υπάρχουν πολλές, πάρα πολλές χιλιάδες οι οποίοι μέσω τραπεζών, βιομηχανιών, εφοπλιστών, άλλων επιχειρηματικών ομίλων που έχουν τεράστια κέρδη. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται. Με τι κατανάλωση, κύριε Χαλβατζή? Κοιτάξτε. Αφού ο άλλος δεν έχει να αγοράσει ψωμί. Κύριε Τράγκα. Πώς κάνουν τεράστια κέρδη? Αφού δεν υπάρχει κατανάλωση. Δεν κουνιέται φράγκο, τιμολόγιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, χτίζονται καράβια στην Ασία.
Ναι. Άντε πιάστα. Στην Ασία. Ναι, τι. Από Έλληνες εφοπλιστές. Ναι. Τα δάνεια τα με κόστος. Αφού έδωσε τα δάνεια εκείνα. Πάνω από 7%. Αφού τα έδωσε τα δάνεια εκείνα. Τι θα κάνουμε, συλλάβουμε και την κινέζικη κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Τράγκα. Υπάρχουν καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό. Τι να κάνουμε τώρα. Που συμποσούνται σε πάρα πολλές. Να συλλάβουμε και τον Μπάφετ. Τι να κάνουμε εμείς, τώρα δηλαδή, ας τέλος, τρελάθουμε ήθελα τώρα. Να σημειώσω. Εμείς ως ΚΚΕ αντιμετωπίζουμε τα να καθημερινά... Να μην χτιστούν σκάφη, με συγχωρείτε. Να καταργηθεί ο εφοπλισμός. Να χτιστούν σκάφη στην Ελλάδα. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες, όλες οι προϋποθέσεις. Ένα ναυπηγείο έχουμε και αυτό φροντίσαμε να το κλείσουμε. Υπήρχαν και ναυπηγεία που οι πολιτικές... Παρακαλώ. Όχι, δεν φροντίσαμε οι συνδικαλιστές. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής... Κύριε Τράγκα, το ξέρετε κι εσείς, όπως το ξέρουμε όλοι. Υπήρχαν 5 ναυπηγεία, αλλά η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μονοπωλίων ήταν συγκεκριμένη. Δόθηκε η ανάπτυξη των ναυπηγείων στη Γερμανία και ολίγων στην Πολωνία. Στο Κιέλο τα, και στο... Τα ναυπηγεία του Κιέλου και του Αμβούργου δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο επί 24ωρου βάσεως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βάλε μια τελεία, ναι, και τελειώνω λέγοντας ότι εμείς ως ΚΚΕ παλεύουμε καθημερινά και επειδή έγινε πολλής λόγος για τις εκλογές. Όποτε γίνουν εκλογές, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη. Original. Ωστόσο, το κύριο είναι να βγει ο κόσμος στο δρόμο. Βγήκε την 1η του Γενάρη σε μια κινητοποίηση 100 τόσο χιλιάδων ανθρώπων. Προχτές είχαμε μια απεργιακή κινητοποίηση. Το πάμε την 1η του Νοέμβρη. Στις 27 του μήνα υπήρχε απεργία. Βγήκε ένας κόσμος στον αγώνα. Το θέμα είναι να συνεχιστεί ο αγώνας. Εμείς ως ΚΚΕ παλεύουμε για να διαμορφωθούν όροι, συνθήκες και προϋποθέσεις, να συγκροτηθεί ένα λαϊκό μέτωπο, μια λαϊκή συμμαχία. Τελειώνω αμέσως. Να συγκροτηθεί μια λαϊκή συμμαχία, να παλεύει ώστε μια εργατική λαϊκή εξουσία να οδηγήσει στο... Ο παραγόμενος πλούτος να μην γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης μιας χούφτας καπιταλιστών, αλλά να τον καρπώνεται αυτός που τον παράγει. Και αυτός άρα που μιλάμε για υπαρκτό σοσιαλισμό, είναι η εργατική τάξη, μιλάμε για κομμουνιστικό πλατιά, κόμμα στην εξουσία. Τα πλατιά λαϊκά δεν θα έχει κοινοβούλιο η χώρα, εντάξει, τι να κάνουμε. Κοιτάξτε τώρα, να δεν θα έχει κοινοβούλιο, το έχει πει και η Παπαρίγα. Η λαϊκή συμμαχία. Βεβαίως θα υπάρχει κοινοβούλιο. Το έχει πει στον Χατζηνικολάου. Ναι. Κύριε Τράγκα, θα υπάρχει κοινοβούλιο. Αλλά θα είναι κάπου διαφορετικό. Θα εκλέγονται οι βουλευτές. Ναι. Θα είναι ανακλητοί. Ναι, ναι. Και θα παλεύουν για τα λαϊκά. Από το λαό και θα είναι υπαρκτός σοσιαλισμός. Φύγαμε. Παρακαλώ, κύριο Σκονόμου, το τρίλεπτο του. Έχω μια απορία να την πω. Όχι. Παρακαλώ. Γιατί δεν θα τελειώσουμε. Εντάξει, και θα μας φύγει ο κύριος Βούτσης, θα φύγουν και όλοι. Ο κύριος Οικονόμου πρώτα και μετά διάλειμμα. Η συζήτηση για τον πλούτο στη χώρα. Ποιο είναι πλούσιο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν απαντάει ο κύριος Τσίπρας, δεν απαντάει κανένα. Ποιο είναι πλούσιο στα πολιτικά. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχάς πρέπει να πούμε, υπάρχει πλούτο. Υπάρχει. Άμα ανοίξει τι μεσαίες σελίδες κάθε Κυριακή στις εφημερίδες. Θα διαβάσει και πώς διασκεδάζει μάλιστα αυτός ο πλούτος. Ναι, αλλά διασκεδάζει στο Σεμ Μπάρτ. Και περνάει όμορφα. Αγαπημένε μου, κερνά. Υπάρχουν ναι, αλλά ζει στο Σεμ Μπάρτ. Ακούστε. Πού να τον βρει στο Σεμ Μπάρτ. Και εδώ και παντού. Στο Σεν Λούις. Ανά την Ιφίλιο διασκεδάζει. Ναι. Ακούστε. Ναι. Υπάρχει κόσμος. Ναι. Υπάρχει κόσμος και δεν είναι, κύριε. Υπάρχει κόσμος. Όντως. Πάμε παρακάτω. Και δεν είναι κάποιοι εκατοντάδες λίγοι συνέλληνες. Είναι πάρα πολλοί. Ειδικά εμείς τώρα που είχαμε την ευτυχία να παρακολουθήσουμε τις εργασίες της προκαταρκτικής για τη λίστα Λαγκάρτ, μιλάω οι τρεις βουλευτές που είμαστε εδώ, και περάσαν από μπροστά μας κόσμος και κοσμάκης, τον καλούσαμε, υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης, θυμάμαι, με 4 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμό στην τράπεζα, των 1.000 ευρώ. Υπάλληλος. Υπάλληλος. Επιμηματάρχης. Όχι, μια απλή υπάλληλος. Με 4 εκατομμύρια. Μήπως τα είχαν βάλει άλλοι επειδή ήταν υπάλληλος και ήταν ωραία. Αφήστε εγώ, τώρα. Αφήστε. Γιατί... Απείρου κάλους καταστάσεις. Ναι. Όταν λοιπόν. Ναι. Εγώ υποφαινόμενος τότε η Δημοκρατική Αριστερά πραγματικά. Κάναμε πολλές επίκαιρες ερωτήσεις και ερωτήσεις στη Βουλή.
και ρωτάγαμε τον υπουργό τότε του ΝΑΡΑ, Μαυραγάνη υφυπουργό, και Σοφιανόπουλος, γραμματέας του ΣΔΟΕ, τι γίνεται, θα ελεγχθεί αυτός ο πλούτος της χώρας. Είναι η λίστα Λαγκάτ, μια που είχε πάει υπουργός να κάτσει στο Σκαμνί, δικού δικαστηρίου, προσέξτε, έχει γίνει τόρος τεράστιος. Και ακούμε ότι κάποιοι λίγες δεκάδες από αυτή την λίστα των 2.200 περιπτώσεων έχει ελεγχθεί. Δεν έχουν ελεγχθεί κάποιοι λίγες δεκάδες από τη λίστα των χιλιάδων offshore. Κάποιες λίγες δεκάδες, δηλαδή ο έλεγχος ο πραγματικά της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής, ναι, και του μαύρου χρήματος, του μεγάλου πλούτου που κυκλοφορεί. Ρωτήσατε, γιατί να το ρωτήσω. Γιατί δεν υπήρξαν διορισμοί. Ρωτήσατε αν η εφορία παίρνει το 3% ή το 15% όπως το έκανε ο Παπακοσταντίνου από όλες τις μη ανοιχτές offshore. Προσέξτε. Γιατί προσέξτε, επί αλογοσκούφη, οι offshore πληρώνανε 3% επί της αντικειμενικής αξίας. Σωστά, τώρα είναι 15%. Ουδέποτε υπήρξε τέτοιος φόρος σε φυσικό πρόσωπο ή σε ιδιοκτησία. 3% επί της αντικειμενικής το έβαλε ο αλογοσκούφης. Και ήρθε ο Παπακοσταντίνου για να βγάλει τα ονόματα μπροστά και έκανε το 10ο νόμο και είπε 15%. Δεν τα λέμε. Ακούστε. Ρωτήσατε όμως απλά πράγματα. Ακούστε να λέμε. Αν βγαίνει το μπλε, ακούστε, το μπλε κατέτος στις οξόνι είναι τα κουδιά ερωτήματα, έτσι. Εσείς βάζετε κάποια ερωτήματα, εμείς οι βουλευτές βάλαμε κάποια άλλα ερωτήματα. Ας πούμε, αφήστε μου λίγο το τρελεπτό μου. Ας πούμε, γιατί αυτοί που κάνουν τους ελέγχους δεν κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους, γιατί η απάντηση είναι λίγη. Γιατί δεν διορίζεται εκεί λοιπόν πραγματικά περισσότερο προσωπικό για να γίνουν πιο εντατικοί και πιο γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Γιατί το απαγορεύουν οι Γερμανοί. Δεν θέλουν οι Γερμανοί περισσότερο προσωπικό στο δημόσιο. Δεν ήταν αυτή η απάντηση της κυβέρνησης. Το μεμοράντουμ. Το θέμα ποιο είναι λοιπόν, κύριε Τράγκα, ακούστε να δείτε. Δεν λέω οι Γερμανοί. Δεν ξέρω αν οι Γερμανοί είναι η Τρόικα, ξέρω εγώ. Ακούστε κύριε Τράγκα, εγώ που δεν πληρώνω τις υποχρεώσεις μου στην πολιτεία, θα την πληρώσει και ο διπλανός μου. Και ο παραδιπλανός μου. Εμείς τι λέγαμε, εγώ τι λέω δηλαδή και πολλοί το είπαμε. Ότι άδικα κατανέμονται τα βάρη. Γιατί υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο δεν έχει συνεισφέρει σε αυτή τη μεγάλη κρίση με το δικό του, με τη δικιά του συνεισφορά, με το δικό του φόρο, με τη δικιά του έκτακτη εισφορά. Και επειδή αυτός διαφεύγει και την κοπανάει από την ώρα της μάχης, της πατρίδας, έρχομαι εγώ μεσαίος και ο χαμηλός, ο μισθοσυντήτος, ο συνταξιούχος και πληρώνω και πληρώνω. Γιατί μου βάζει, γιατί. Όχι γιατί εκείνη το ερώτημα. Δεν μπορεί να πιάσει αυτόν τον πλούτο η κυβέρνηση, η πολιτεία. Είναι μπροστά του και δεν τον βλέπει και αναγκάζεται να χτυπάει τα μεσαία και τα χαμηλά εισοδήματα. Εγώ νομίζω εκεί, λόγω λοιπόν, εγώ απαντάω, υποθέσεων. Εγώ απαντάω, δεν είναι μόνο τεχνικό το θέμα. Εγώ θα σας πω κάτι. Έχουν πάθει ασφυξία οι Έλληνες δικαστές, ναι, από τις εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεις που παίρνει ο καθένας τους και είναι όλες φορολογικές και οικονομικές. Τι μου λέτε τώρα. Εγώ, λοιπόν, άρα το κράτος ελέγχει και στέλνει στα δικαστήρια. Εγώ και θα ήθελα να ακούσω την άποψη του κ. Μιχελάκη. Και νομοθετήσαμε στη Βουλή, κύριε Οικονόμου, είπαμε να αλλάξουμε το πλαίσιο για να μην οδηγούμε τον κόσμο στα δικαστήρια που λέει ο κ. Οικονόμου. Καταλαβες. Κάναμε την επιτροπή εκεί του άρθρου που στέλνουν το ελληνικό κράτος μετά από έλεγχο. Συμφωνώ απολύτως και θα δείτε παρέμβαση δική μας. Να το δείτε από τον κύριο Οικονόμου, σας παρακαλώ. Θέλω να το δείτε, γιατί πεθαίνουν οι Έλληνες δικαστές από εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεις που στέλνουν οι ελεγκτικές αρχές. Έχουμε πολύ καλά το θέμα. Εγώ λοιπόν λέω στον κύριο Μιχελάκη, γιατί είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνήσεως, της κυβερνητικής παράταξης, να το πω έτσι εδώ, ότι εσείς πιστεύετε, κύριε Μιχελάκη, ότι είναι μόνο τεχνικό ή γραφειοκρατικό το θέμα. Δηλαδή η αδυναμία της κυβέρνησης, ας πούμε των 2,5 χρόνων, γιατί. Αλλά εγώ θα σας έλεγα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Είναι μόνο τεχνικό θέμα. Μήπως συμπληρώστε τελικά, το τριλεπτό γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα και μετά στους υπόλοιπους. Πρέπει να φύγουμε στην ώρα μας. Αυτός ο πλούτος που διαφεύγει πρέπει να συμμετάσχει στην κατανομή των βαρών. Τελεία. Θα πάω σε δίλεπτο διάλειμμα και επανέρχομαι στον κύριο Μιχελάκη και οι υπόλοιποι. Θα φύγουμε, παιδί. Ναι, εντάξει. Τώρα, ναι. Είναι 1:20. Ναι, κύριε Βούτσι, θα μιλήσετε εσείς τότε. Δεν θέλω να μιλήσω. Εντάξει, δεν θέλω να παρέμβω. Θα μιλήσουν οι υπόλοιποι. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Αλλή μόνο, δεν. Κυρίες και κύριοι, θα δώσω το λόγο στον κύριο Αμυρίδη. Είμαστε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Κύριε Αμυρίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Να σχολιάσουμε τελικά αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας. Μάλλον δεν το είπε. Για τον πλούτο. Ποιος είναι πλούσιος στην Ελλάδα. Ωραία. Θα σας πω ότι. Όχι, από ποιο όριο και πάνω, ναι, δεν θέλησε να απαντήσει. Όχι ότι δεν είναι προς Θεού, μην τον αδικούμε. Υποκειμενικό. Ναι. Δεν είναι τόσο αντικειμενικό για να το βρούμε. Αυτό που μπορούμε να δούμε όμως είναι ότι ένα 10% με 12%.
τα τελευταία χρόνια αύξησε τον πλούτο του. Και αυτή τη στιγμή, αν θα το παρατηρήσουμε. Τα τελευταία πέντε χρόνια, λέτε. Επικρίσεις. Αύξησε τα κέρδη του. Δεν τα μείωσε. Αφού είναι από τις φορολογικές δηλώσεις, φαίνεται. Ποιος άφησε το κόμμα. 10 με 12%. Ποιος το άφησε, δεν κατάλαβα. Αύξησε το εισόδημά του την τελευταία πενταετία. Το υπόλοιπο 90 χάθηκε. Αυτή τη στιγμή, αν θα παρατηρήσουμε σε περιοχές της χώρας, για να πω και συγκεκριμένα, γίνονται τεράστιες εξαγορές αγροτικών εκτάσεων. Άρα έχουμε επανατσιφλικοποίηση της χώρας. Επανατσιφλικοποίηση. Βεβαίως. Όταν αγοράζει. Όπως έγραφα εγώ παλιά για τον Μπέικερ στην Εύβοια, έγραφα παλιά εγώ τότε κομμάτια τεράστια. Υπάρχουν. Προσέξτε, άλλα... σέρνονται από το 2006 μέχρι σήμερα, θέλω ο κ. Μουζάκης να το ξέρει, το κλείσιμο των βιβλίων από 2000 μέχρι το 2006 σε 30 μεγάλες εφορίες μόνο, 180.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Που αν θα τα κλείσουμε ένα χιλιάρικο την κάθε μία και 2 και 3 χιλιάδες, τα 3-4 δισεκατομμύρια μαζεύονται και κλείνουν υποθέσεις. Και αυτές σένονται και δεν ξέρω αν θα πάρει παράταση. Την τρόικα να το πείτε. Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι δεν θέλουν οι εφορίες να τα μαζέψουν. Ναι, νομίζω ναι. Μήπως βρίσκονται και προσκρούν σε αδυναμίες. Όχι. Προσκρούν, εγώ πιστεύω ότι προσκρούν και στους ίδιους μέσα τους υπαλλήλους, γιατί αν αυτές οι υποθέσεις δοθούν από 20-30-50 υποθέσεις σε 100 λογιστές πρώτης τάξης και 100 δικηγόρους που πήραν τώρα πτυχίο και κουβαλάνε την τσάντα του μεγάλου δικηγόρου. Και πάρουν ένα μεροκάμα τα παιδιά, θα τα τελειώσουν. Ή να κάνουν μια συμφωνία με 1.000 ευρώ οι μικρές, με 2.000 οι μεγαλύτερες, να κλείσουν τα βιβλία. Απλά σέρνονται και αν δεν πάρουν την απόφαση για παράταση, αυτά θα παραγραφούν. Για να ξέρετε πού είναι ο πλούτος. Σας λέω εγώ που το ξέρω και το έχω ξέρει. Εντάξει, δεν το ξέρω. Γιατί εδώ βλέπω, ας πούμε. Για να πάω γρήγορα, γιατί δεν θα πιάρει ο χρόνος. Δεν θα πάρει ο χρόνος. Στο νότο των Ευρωπαϊκών ανοίγουν μόνο μπουλανζερί. Δηλαδή αρτοπία. Δηλαδή μόνο φαγάδικα. Δεν ανοίγει τίποτα άλλο. Και δεν πιάνουν όλα. Μπορεί να δεις φαγάδικο που ανοίγει εδώ και κλείνει σε 2 μήνες και ανοίγει λίγο παρακάτω και κάνει ουρά γιατί είναι φτηνός ή οτιδήποτε. Το μόνο πράγμα είναι αυτό. Το στομάχι. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά έχουμε αυτούς που αγοράζουν τη γη, αυξάνουν τον πλούτο και την άλλη έχουμε τους Έλληνες οι οποίοι θεωρούν όλοι κάποιοι είπαν τους ψεκάζουν. Όχι, ο Έλληνας έχει χάσει την αυτοεκτίμησή του και τον αυτοσεβασμό του γιατί χρωστάει στην εφορία, στο ΤΕΒΕ. Στα ασφαλιστικά ταμεία και στις τράπεζες. Όταν σου πήρουν 10 τράπεζες με ένα τηλέφωνο, το κράτος στέλνει χαρτί για το ασφαλιστικό ταμείο ότι θα σε πάει στον εισαγγελέα. Ποιος έχει κουράγιο να κάνει αντίστοιχη επανάσταση? Πού να έχει αυτό το χαρτί? Δεν σε απειλεί ότι θα σε πάει στον εισαγγελέα. Μέχρι χαρτί, τώρα έρχεται το χαρτί. Σε πήγαινε. Έρχεται το χαρτί. Η ψυχολογία σου δεν υπάρχει. Δηλαδή. Δεν υπάρχει ψυχολογία, δεν υπάρχει αυτοεκτίμηση, δεν έχει προσωπικότητα. Είσαι ένα μηδενικό. Αυτό κατάφερε όλη αυτή η πολιτική. Και θα κλείσουμε αυτό που ξεκίνησε εσύ. Το χρέος ήταν ελληνική. Τα ελληνικά θέματα. Τα οποία ανέδειξε η Δημάρχη με τον πρόεδρό της με την επίσκεψη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι τόσο σοβαρό θέμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βγει 28 Μαρτίου ή αν θα βγει τον άλλο μήνα και αν θα είναι διάμεσες εκλογές ή όσο είναι το χρέος. Τι λέει το Δούνου του, λέει κύριε, εμείς λέμε το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Αυτό λέει τους Ευρωπαίους. Και αν δεν κάνετε αναδιάρθρωση και όπως λέτε το δημοσιονομικό κενό είναι 3 δισεκατομμύρια και 4,5 το πλεόνασμα για τώρα και μέχρι το 20 από 9 δισεκατομμύρια το χρόνο. Γιατί το 16 και μετά. Αυτά, κύριε, αυτό λέει το Δούνου του. Κύριε, τι λέει, εμείς δεν θα συμφωνήσουμε. Με την πείρα. Αν δεν κάνετε αναδιάρθρωση. Γιατί κάνει συνέχεια η Μέρκελ όλο έτσι. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει. Γιατί δεν μιλάει ο Στόρο Σόιμπλε, έχει πολύ καιρό να μιλήσει ο Σόιμπλε. Μα ο Σόιμπλε κάνει έτσι. Τι είπε σήμερα ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ρωτήθηκε αν θα συνυπογράψει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσεί τι λέτε, θα υποχρεώσει να συνυπογράψει. Απάντησε. Κοιτάξτε τι απάντησε. Δεν δείχνει ίκτο. Τι απάντησε. Χωρί έλεο. Τι απάντησε ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ερώτηση αν θα συνυπογράψει και ο Τσίπρα όπω υποχρέωσαν και τον Σαμαρά να υπογράψει πριν. Ότι σε προεκλογική περίοδο δεν είναι δόκιμο να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Αν σε αυτό σα λέει κάτι. Και θα πρέπει οι Έλληνες βουλευτές όχι να μιλάνε στον κόσμο για το πρόεδρο της Δημοκρατίας, για τους θεσμούς και όλα, να κοιτάξουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Εδώ κλείνω. Μέχρι το τέλος του χρόνου να ψηφιστεί η τροπολογία που θα σταματάει τον πληθυσμό της πρώτης κατοικίας. Να πάει για ένα χρόνο τουλάχιστον να ακόμα. Ευχαριστώ. Κύριε Μιχελάκη, εσείς κύριε Μιχελάκη, κλείνω. Αφήστε τις τράπεζες. Ένα λεπτό έχετε κύριε Μιχελάκη. Γιατί θα έρθει από τις τράπεζες. Κλείσαμε. Ναι, παρακαλώ. Αν τελείωσε ο κύριος Σαμυρίδης. Ο κύριος Μιχελάκη. Αυτή η ιστορία έχει τελειώσει όχι μόνο από το κράτος. Αλλά και από τις τράπεζες. Πρακτικά πράγματα απλά. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας δύο παραδείγματα, για να είμαστε και πρακτικοί. Λέμε καμιά φορά τι έχουμε πετύχει εμείς. Εγώ είμαι της λογικής ότι θα πρέπει να προβάλλεις τα θετικά σου, αυτά που μπορείς, να κάνεις και την αυτοκριτική σου, που έκανες λάθη, που ολιγόρησες, αλλά να πεις και τα θετικά σου. Ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που η χώρα συντεταγμένα βάζει το θέμα της εξόδου από το μνημόνιο, συντεταγμένα,
που σημαίνει αυτό ότι έπρεπε να υπάρχει ομόνοια και συνένεση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, άσχετα με τις διαφορές μας, να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτό το στενό κορσέ, να μπορέσει η χώρα να φύγει και να αναπτύξει την πολιτική της την ώρα που πάει να κάνει το γύρισμα. Αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν συμβαίνει. Δυστυχώς δεν συμβαίνει και βλέπουμε να μπαίνουν διάφορα προσκόμματα. Ένα είναι αυτό. Η χώρα αρχίζει σιγά σιγά με το σταγονόμετρο να επιστρέφει όχι αυτά που πρέπει σε αυτούς που αδικήθηκαν, αλλά αυτά που μπορεί. Με πραγματικά λεφτά από τις θυσίες του λαού και όχι με δανεικά. Για να καταλάβουμε όμως ότι όλα αυτά δεν πρέπει να χαθούν, και πάμε στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού έχουμε μιλήσει για τα δικά μας, λέμε τι θα συμβεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ με την αλλοπρόσαλη πολιτική του και αυτά που λέει μέσα και έξω, που κανείς δεν βγάζει άκρη. Δύο πραγματάκια, δύο στοιχεία και ο κόσμος τα κρίνει. Εγώ έχω μεγαλώσει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί πήγα δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, εκείνο το πατρικό μου σπίτι. Δήμαρχος από τις τελευταίες εκλογές, υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο δήμαρχος ο σημερινός είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν τις εκλογές, ως υποψήφιος, εγκαλούσε την προηγούμενη δημοτική αρχή για τα δημοτικά τέλη στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράδειγμα. Έτσι που η Νέα Φιλαδέλφεια, για όποιον γνωρίζει, ταβέρνες, καφέ, είναι η πλειοψηφία, το 99% είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι δεξιά και αριστερά υπάρχουν δύο πολύ μεγάλες αγορές εμπορικές, η Νέα Ιωνία και η Ανάργυρη. Και ουσιαστικά, κύριε Μιχελάκη, γιατί με πιέζει ο κύριος. Πριν τις εκλογές εγκαλούσε τη δημοτική αρχή για το ύψος των δημοτικών τελών. Τι κάνανε όταν πήραν τη δημαρχία? 250% αύξηση. Κλαίει ο κόσμος. Ο Σιριζέος δήμαρχος. Ο Σιριζέος δήμαρχος. Παρακαλώ να πάρετε. Εντάξει, η κυρία Δούρου δεν έχει κάνει κανένα δίκαιο. Κυρία Μιχαήλ, που έβγαινε να φύγει ο Φαλαπάκη, δεν βγήκε ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. 13 εκατομμύρια από τα 10 δις μπάτζετ έχει η περιφέρεια. Κύριε Πράγκα, πάρτε τηλέφωνο τον πρόεδρο των καταστημάτων. Είστε σίγουρο? Πάρτε τον πρόεδρο. Πάλι καλά, 250 η άποψη είναι μια χαρά. Εγώ το βλέπω καλό. 250 είναι μεγάλο νούμερο αυτό που λέτε. Είναι μεγάλο. Πάρτε αύριο την πρόεδρο των καταστημάτων αυτών. Συγγνώμη, λέτε ότι λέω ψέματα. Όχι. Δεν μπορεί να περάσει αυτή. Πάρτε αύριο. Έχει περάσει. Από έγκριση από την περιφέρεια. Πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο πάντως. Την περιφέρεια. Αποκλείεται δηλαδή. Από την περιφέρεια. Πόσα δις έχει η περιφέρεια μπάτζετ, πόσα δις, κυρία Μυρίδη, 10 δεν έχει μπάτζετ η περιφέρεια. Το ότι πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν σας δίνει κάτι. 10. Μπράβο, πάμε παρακάτω, δεύτερο θέμα. Επειδή μιλάμε για την ανεργία και επειδή μιλάμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Πολιτική είναι τέχνη του εφικτού. Θα πυκνώσετε λίγο, κύριε Μιχελάκη. Άμεσα. Η ανεργία, ξέρετε, δεν αντιμετωπίζεται με διατάγματα. Δεν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει διάταγμα, η ανεργία από 25% θα γίνει 5%. Αν δεν γίνουν επενδύσεις, να έρθουν λεφτά, να ανοίξουν θέσεις εργασίας, η απεργία δεν πέφτει. Η ανεργία δεν πέφτει. Και αυτή τη στιγμή από το 28, σιγά σιγά, λίγο λίγο, έχει φτάσει στο 25,5. Σιγά σιγά, αλλά είναι σταθερά προς τα κάτω η πορεία. Σας θυμίζω την ανακοίνωση ενός εκπροσώπου ενός πολύ μεγάλου φαν, του κ. Πόλσον, γνωστός. Και είπε, παγώνουμε τις επενδύσεις στην Ελλάδα μέχρι να ξεκαθαρίσει το πολιτικό σκηνικό. Όταν ξεκαθαρίσει, θα έρθουμε να κάνουμε επενδύσεις. Φαίνεται εσείς με τη μανία του ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβει την εξουσία ότι ηρεμεί το πολιτικό σκηνικό και η Ελλάδα την ώρα που πάει να κάνει το γύρισμα, την ώρα τόσα χρόνια μιλάγαμε για ύφεση, 6 χρόνια ύφεσης και τι θα γίνει με αυτό. Τώρα που έχουμε γυρίσει στην ανάπτυξη και προσπαθούμε να φτιάξουμε τα δημοσιονομικά του κράτους για να φτιαχτούν και τα δημοσιονομικά των η τσέπη των πολιτών. Εκεί την ώρα θα κάνουμε την καταστροφή. Κλείστε. Πού είναι η ευθύνη? Γιατί δεν ζητάτε εκλογές στο δημοσίο? Όσον αφορά. Κλείστε σιγά-σιγά. Κύριε, δεν έχω άλλο χρόνο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Καπερνάρος. Λοιπόν, ένα λεπτό και κλείνει ο κύριο Βασίλη Καπερνάρος. Τον κύριο Καπερνάρο. Ποιο είπε ότι παγώνουμε αυτό που είπατε, παγώνουμε τις επενδύσεις. Ο κύριο Πόλσον. Λέμε λοιπόν και εμεί του κυρίου Πόλσον ότι εμεί παγώνουμε την αποπληρωμή των χρεών μα μέχρι να προσδιορίσουμε εμείς πότε μπορούμε να είμαστε σε θέση και να δημιουργήσουμε κατάσταση αποπληρωμής των χρεών. Αυτό λίγο σύζω. Πρώτον, τι θα κάνουν εάν πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν σας πληρώνουμε τις ομολογίες, τα ομολογιακά μας, διότι θα πτωχεύσουμε, θα πάθουν αυτή τεράστια ζημιά. Ναι, γιατί δεν το λέμε? Έχουμε δικαίωμα αυτή τη στιγμή να μας αναγκάσουν να βάλουμε μέχρι συνταγματική κατοχήρωση να πληρώνουμε τα δάνεια, γιατί αυτό φοβάμαι ότι θα γίνει με την αναθεώρηση. Μην μας βάλουν συνταγματικές υποχρεώσεις. Δεν προλαβαίνει να γίνει.
Πάμε λοιπόν στο εξής. Τώρα ρωτάμε για το ΠΠΑ, σας πω. Προχωρήστε, κύριε Καπερνάρο. Επί Πασόκ, λοιπόν, πού πήγε ο Πλούτος? Ο Πλούτος πήγε με το χρηματιστήριο, την ισχυρή οικονομία του μεγάλου Σιμίτη και την ισχυρή οικονομία και την ισχυρή Ελλάδα. 33 τρισεκατομμύρια πήγανε στους μάγκες του χρηματιστηρίου από τους Έλληνες που κατήργησαν τη μεσαία τάξη αυτή και καταργήσαν τη μεσαία τάξη. Μην μεσολαβείς γιατί σε πονάει σαν λίγο. Εγώ δεν έπαιξα ποτέ. Έχεις επανέλθει. Λάθος κάνεις. Με το Πασόκ. Αλλά λοιπόν, δεν το Πασόκ λοιπόν έφαγε τα δώρα, τα πακέτα Σαντέρ, τα πακέτα Ντελόρ, τα δώρα για παραγωγικές επενδύσεις που έγινε μεγαλύτερη διασπάθηση ποτέ. Να λέμε του στραβού το δίκιο. Τώρα τι γίνεται. Τώρα τι γίνεται. Τώρα. Όχι, πρέπει, σε αυτά πρέπει, τα πακέτα δηλαδή. Επειδή μετά το 50, σε 4 χρόνια η Ελλάδα έκανε εξαγωγές γεωργικών προϊόντων αφού είχε εξασφαλίσει προηγουμένως τη διατροφή του λαού της, και το 56 έκανε σιγά, και έκτηνε τροφικών αφού προηγουμένως είχε μας πετάξουν εξασφαλίσει έξω. Την διατροφή σιγά, του λαού της. Μπορούμε να κάνουμε και τώρα, άμα δουλέψουμε και βάλουμε τους Έλληνες εκεί που πρέπει, κάνοντας την αυτοκριτική μας, για να γίνουμε όπως ήμασταν στη δεκαετία του 50 και του 60, που οι Έλληνες δούλευαν και δεν ήταν του καναπέ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ όλους τους καλεσμένους μας απόψε. Κυρίες και κύριοι, επειδή ακούω το τελευταίο πάρα πολλά, είδα εδώ και αναφορές στα πάνελ για τα LuxLeaks, για τον κύριο Γιούγκερ, ότι εδώ θα τον κατατροπώσουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο Γιούγκερ μας δουλεύει. Και τέτοια. Λοιπόν, επειδή μισθός, εδώ στην Ελλάδα. Ο μισθός στο Λουξεμβούργο είναι 1900 στην Ελλάδα, ευρώ. Στην Ελλάδα είναι διάφορα. Είμαστε ποντίκια που βρυχόμεθα. Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, του Δουκάτου, 550.000, βγήκε και είπε ότι δεν πρόκειται να βάλει φράγκο φορολογία παραπάνω και ότι οι μεγάλες εταιρείες του φέρνουν δουλειές. Και ο φορολογικός παράδεισος. Καταλάβατε, εδώ πέρα πέφτει σφαλιάρα τελείωτη. Λοιπόν, κλείνοντας, παρακαλώ τους γιατρούς που νοσηλεύουν τον νεαρό Ρωμανό να ξεφύγουν από τα φλιναθήματα και τις θεωρίες περί δεοντολογίας και άλλων. Και αποδοχής της βούλησης του ασθενούς, του οποίου οι δείκτες περιπίπτουν σε πολυοργανική ανεπάρκεια. Να σώσουν το παλικαράκι. Είναι ποινικός κρατούμενος. Οι γονείς του δεν πιστεύω ότι θέλουν να δουν αυτό το παιδί έτσι αύριο να φεύγει από αυτόν τον κόσμο. Έχει την ταλαιπωρία του. Είναι ποινικός κρατούμενος. Να το τελειώνουμε. Οι γιατροί έχουν τον λόγο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα το πρωί στο Real FM. Να είστε καλά.